Ζούμε μεγάλες στιγμές, παιδιά. Άνοιξε η πόρτα της τράπεζας και ένα-ένα συνταξιούχοι μπαίνουν οι άνθρωποι να πάρουν τα πολλά χρήματα. Ανοίγουν τσέπες, πορτοφόλια, τσάντες, ό,τι είχε ο καθένας. Κοιτάξτε εδώ. Μετά πάντα καταλαβαίνω. Φοβερή στιγμή. Γιώργο Τσελίκα, καλημέρα. Κάτσε να μάθει. Λοιπόν, για να δούμε. Ένα-ένα γιατί είναι η πόρτα. Χαρά στην υπομονή του πάντω και στο κουράγιο του. Θα μου πει, έφτασαν αυτήν την ηλικία. Έχουν υπομονή άνθρωποι. Περάσει τόσα που έχουν αντέξει ακόμα. Άμα το καλοσκεφτεί, βέβαια. Ναι. Γιώργο, μας ακούς. Λοιπόν, σας ακούω, παιδιά. Μόλις άνοιξε τώρα η πόρτα, πριν λίγα λεπτά, μπαίνει ένας-ένας μέσα, όπως βλέπετε. Καλά, δύο-δύο μπαίνουν, αλλά δεν χωράει η πόρτα. Ναι, η Ουράν, δείτε, τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη του Κουβαρή, έχει περάσει τον δρόμο και έχει φτάσει στο άλλο τετράγωνο πάνω, παιδιά. Έχει τουλάχιστον μέσα ανοιχτά ταμεία ή είναι ένας υπάλληλος μέσα? Όχι, όχι, τα ταμεία είναι όλα. Όλα, είναι όλα, δουλεύουν, έτσι. Ανοίξαν και σας περιμένουν. Πω, τι εικόνα είναι αυτή, ρε παιδιά. Να πάτε στη δοσπίση. Ορίστε, κυρία. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι και εγώ μαζί μάλιστα. Θα πάμε να μάζουμε τις ελιές μας που είναι αμάζευτες. Ναι. Είναι αμάζευτες. Είστε συνταξιούχος. Γιατί δεν πάτε, ποιος σας συμβολείς? Ναι, είμαι, ναι. Εδώ και 16 χρόνια. Σας κόψανε σύνταξη εσύ? Α, λίγα πράγματα. Πόσα? Δεν έπαιρνα εγώ 5.000. Όχι, ας πέντε, πόσο πράγματα λίγα. Τα ίδιο παίρνω. Το ίδιο. Είναι κατά από χιλιάδες. Έχετε κάς. Έχω. Μια χαρά, είστε πριν ο Μιούχα. Γιατί? Γιατί άλλοι έχουν κόψει συντάξει 100 ευρώ και 200 ευρώ. Για να πάνε μαζί ελιές, τα χωριά που να μαζί ελιές. Σου λέει δεν δουλεύουν, δεν πάνε να μαζί ελιές. Μαζί ελιές, παιδιά. Πάνε, πάνε. Λέει κυρία, ναι. Αρκεί να έχεις ελιές, το θέμα δεν έχουμε ελιές. Μας έψουμε. Στην ουρά να ρωτήσω. Μάλιστα. Αυτό, εγώ νομίζω ότι είναι και εξαιτίας της καθυστέρησης. Σας κάνα περικοπή συντάξει. Βέβαια, προφανώς. Ακόμα δεν πληρωθήκαμε, ρε φίλε. Τι να περικοπεί. Πόσα παίρνετε? Δεν ξέρει αν δεν αντέδωσαν. Να το δείξουν, λέει. Δεν κάνετε έλεγχο να δείτε. Πώς είχατε πάρει το προηγούμενο μήνα? Γιατί πληρώθηκα σήμερα για να σου το πω. Κάτσε τώρα. Δεν έχετε χάρτα ή να πάρετε τα λεφτά. Δεν λένε κιόλα. Δεν λένε πολύ. Φοβούνται. Σου λέει από πόσα παίρνω. Ακούσουν και οι άλλοι. Περικοπές έχετε, σύνταξη. Το κανάλι μιλάμε. Σκάι. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Για πείτε μου. Βγείτε στον αέρα. Τώρα που είσαι. Πείτε τώρα, παιδιά. Πόσα παίρνετε και πόσα παίρνετε τώρα? Δεν μπορώ να κάνω. Είναι πάρα πολύ. Έχω φτάσει σε σημείο που δεν μπορώ να κάνω το βέβαιο. Περίπου 100 ευρώ, 150. Τελευταία φορά ή από ναι, ναι, τελευταία φορά. Α, δεν μπορώ. Εσείς? Παιδιά, δεν έχουν πάρει άνθρωποι ακόμα τα λεφτά. Πού να ξέρουν. Είναι Kinder έκπληξη το κάνει η κυβέρνηση. Πας στο ταμείο και το βλέπεις τελευταία στιγμή. Παίρνετε 2.000, εντάξει. 2.000 σύνταξη και παίρνω 1.300 τώρα. Α, είστε από τους καλούς. Καλός πελάτης εγώ. Εσείς, κύριε. Δεν έχω κόμπ. Γι' αυτό χαμογελάτε. Γιώργο, θα σε ξαναβρούμε σε λίγο. Έτσι κι αλλιώς αυτή η ουρά θα τελειώσει το μεσημέρι. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Θα τα πεις και με την Τζαπανίδου, θα βγεις και στη μεσημεριανή εκπομπή. Έχεις χρόνο μπροστά σου. Μη στενοχωριέσαι. Έτσι κι αλλιώς. Περίμενε εκεί. Σήμερα θυμίζουμε παίρνουν τη σύνταξή τους οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ. Μπράβο. Αύριο όλων των άλλων ταμείων. Μεθαύριο ΟΓΑ, ο ΑΕ. ΟΓΑ, οπότε ΟΑΕ. Εδώ θα είμαστε τρεις μέρες. Λοιπόν. Για πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Ότι βάρινε πολύ ουρά και από το γεγονός ότι αυτή τη φορά υπήρξε αυτή η καθυστέρηση των 8 ναι, βέβαια, 10 ημερών. Έτσι είναι. Αλλιώς θα μπορούσε κανείς να πάει, ας πούμε, αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, δείτε τώρα για να έχετε και μια εικόνα για, για την καταβολή των συντάξεων. Έτσι, μην πηγαίνει τζάμπα ο συνταξιούχος στο ΟΓΑ. Ίσως επειδή το δείξαμε νωρίτερα και την ουρά και μαζεύτηκε κόσμος, εδώ μοιράζουν λεφτά, θα λέει. Ναι, μοιράζουν. Εδώ είναι καλά τα λεφτά. Πάντως, ήρθαν το κατάστημα αυτό τον ουρανό. Πάντως, ένα τέτοιο σκηνικό, φαντάζομαι να πήγαινε κάποιος να ληστεύσει την τράπεζα τέλος πάντων, θα τον κυνηγούσαν οι συνταξιούχοι. Όχι, δεν θα περίμενα. Θα τον κυνηγούσαν ήδη στην ώρα. Είμαστε εμείς εδώ από τις 4. Τέτοια περιμένουν κάποιοι. Αναλήψει από τράπεζες και στείλουν καρτέρια. Γι' αυτό προσοχή στον κόσμο. Προσοχή. Σωστό που λες. Προσοχή και το λες. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Να διαβάσουμε και αυτό το μήνυμα και να πάμε. Είμαι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ κατηγορίας τυχείου. ΠΕ δηλαδή. Παίρνω 680 ευρώ. Ενώ η ΔΕΛΤΑΕ του Λυκείου δηλαδή 1100. Και για ποιο λόγο? Επειδή προσλήφθηκαν πριν την 1η 11 του 11. Το βλέπετε να είναι δίκαιο το ενίο μισθολόγιο? Δεν είναι δίκαιο το ενίο μισθολόγιο. Μα δεν είπε κανείς ότι είναι δίκαιο το ενίο μισθολόγιο. Ίσα. Αλλά λέμε ότι μπορούν να γίνουν εσωτερικές ανακατατάξεις. Και αξιολόγηση. Έτσι, ένα διάρθρωση να γίνει εσωτερικά. Και με την αξιολόγηση και με τα προσόντα του καθενός. Εδώ ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός παίρνει 6,5 εκατοστάρικα. Τι συζητάμε τώρα? Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, ναι. Έλεγε ένας φίλος, έστειλε νωρίτερα στο Twitter ένας φίλος ένα μήνυμα και λέει, παιδιά, εδώ έχει φτάσει νόμιμα να παίρνει ο άλλος μισθό 400 ευρώ. Σύνταξη. Θα πάει. Σωστά. Λοιπόν, δείχνουν δύο για τον εμπειρισμό. Ένα σημαντική ιδιαίτερο, το νέο είναι ξεχωριστό το πρώτο σελίδο του σήμερα.
έχει μια πληροφορία ότι έπειτα από 3 χρόνια επίμονων ερευνών οδηγούνται στη δικαιοσύνη οι ύποπτοι για την επίθεση που προκάλεσε τον τραγικό θάνατο 3 υπαλλήλων της Τράπεζας Μαρφίν. Βλέπετε εδώ. Τι κατέθεσαν στην αστυνομία αυτόπτες μάρτυρες. Ο ένας από τους δύο είχε στα χέρια του ένα σακίδιο και τείνοντάς το προς το εσωτερικό έχισε μέσα στην τράπεζα ένα υγρό. Άκουσα μια γυναίκα να λύσει 2 άνδρες. Γιατί το κάψετε, ρε παιδιά? Είπαμε να τους φοβερίσετε, όχι να τους κάψετε. Φαίνεται ότι συγκλίνουν σε 2-3 πρόσωπα που θα ετοιμάζονται να τα καλέσουν. Για την υπόθεση, τη φοβερή αυτή η υπόθεση. Για να τα καλέσουν, θα πρέπει να τα βρουν. Νομίζω ότι τα έχουν βρει αυτό, τουλάχιστον λέει η εφημερίδα. Δεν ξέρω, αν θυμάστε, είχαν γίνει πάρα πολλές. Υπήρχαν πάρα πολλές μαρτυρίες, πάρα πολλά έτσι, βίντεο. Φωτογραφίες. Φωτογραφίες, περισσότερα από 5.000 ήταν. Λέει ότι συγκλίνουν τώρα όλες οι μαρτυρίες πια σε 2 πρόσωπα. Τα μάτια τους είχαν μόνο σε περισσότερους. Γιατί είχαν καλυμμένο το πρόσωπο και είχαν μόνο τα μάτια τους. Τώρα ναι, πάντως πρέπει να ξεχνιαστεί αυτό το έγκλημα, παιδιά. Έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Θυμίζω ότι 4. Ήταν 2 γυναίκες και ένας άντρας ή μια γυναίκα ήταν έγκυος. Μιλάμε που μεγαλώνει την τραγωδία ακόμα περισσότερο. Και πρέπει με κάθε τρόπο η αστυνομία να βρει τους ενόχους αυτής της τραγωδίας. Λέω σε ένα φίλο που αναφέρεται στην συζήτηση που είχαμε με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στα λεωφορεία. Και λέει άντε που του κάθεσαι και του χαϊδεύεται κτλ. Εδώ δεν είναι παιδιά ούτε να χαϊδεύει ούτε να δέρνει κανένα. Φωνάζει τον άνθρωπο με τον οποίο θε να συνομιλήσει, εκπρόσωπο ή οτιδήποτε άλλο είναι. Το ρωτά να μάθει, συζητά μαζί του για να ενημερωθεί ο κόσμο. Δεν είναι ούτε για να χαϊδέψει κάποιο κάποιον, ούτε για να τον δείρει και να τον κατηγορήσει, ούτε τίποτα. Αυτή η αντίληψη που έχει περάσει σαν ένα μεγάλο τμήμα τη κοινωνία από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα μεγάλο τμήμα τη δημοσιογραφία, οφείλω να πω. Είναι να μας συγχωρέσετε κατά τη γνώμη μας λάθος. Δεν είναι ο δημοσιογράφος η δουλειά του ούτε να καταγγέλει ούτε να χαϊδεύει. Η δουλειά του είναι να κάνει τις ερωτήσεις εκείνες που θα έκανε κάποιος άλλος που δεν μπορεί να την κάνει την έρευνη την ερώτηση, γιατί δεν είναι εδώ. Πάντα σε μια προσπάθεια να είναι η άλλη άποψη από αυτόν που μιλάει. Ναι, για να και επίσης να ρωτάει για να μάθουμε και τι θέλει, τι πιστεύει, τι επιδιώκει αυτός με τον οποίο συνομιλεί. Αλλιώς τι νόημα έχει όλη αυτή η κουβέντα? Είναι εδώ πέρα για να βγάζουμε τα σώψυχά μας η υπέρ και η κατά και η κοινωνία να είναι από κάτω, ας πούμε, σαν σε μια αρένα και να χειροκροτάει. Μπράβο, μεγάλη τον έσκησε, ή μπράβο, μεγάλη τη έσκησε. Έχει περάσει αυτή η αντίληψη, δυστυχώς. Αλλά δυστυχώς διαμόρφωσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ένα μεγάλο του κομμάτι με τον τρόπο που λειτουργήσαν μια πολύ λαθεμένη αντίληψη για το τι είναι ενημέρωση. Κάτι γνώμη τη δικιά μας. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε μάθει αλλιώς, αλλά εμείς δεν θέλουμε έτσι. Και συμβάλλοντας έτσι και στην κρίση. Και συμβάλλοντας έτσι. Να το βάλει πολύ σωστά. Δηλαδή, άμα κάτσεις και το αναλύσεις όλο αυτό το οπαδικό έτσι, όπως κάθε φορά. Αντίσει, ας πούμε, να είμαστε οπαδοί του ενός ή του άλλου. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω πάρα πολύ. Εδώ βλέπεις δημοσιογράφους, τώρα συγγνώμη, Βασίλη, ναι, και το λες. Που έχουν πάρει θέση συγκεκριμένα. Ο δημοσιογράφος λέει που υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος που υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Ο άλλος και πλακώνοντας τα παράθυρα μεταξύ τους οι δημοσιογράφοι. Ναι. Και λες, παιδιά, μας συγχωρείτε. Αυτό λέγεται δημοσιογραφία. Αυτό το κόλπο. Ο δημοσιογράφος του ΣΥΡΙΖΑ και ο δημοσιογράφος της Νουδού και του ΠΑΣΟΚ. Όχι, που πλακώνονται εν είδη πολιτικών στα και παράθυρα. Το λένε κιόλας. Και το λένε και μεταξύ τους. Ναι. Κοιτάξτε, στο τέλος, εγώ θα το αποδεχτώ αυτό. Όταν πάρει ο άλλος το χρήσμα ή όταν βάλει την ιδιότητα από κάτω. Κόψε το λαιμό στο τέλος. Να ξέρεις όμως με ποιον μιλάς. Προφανώς. Αλλά όχι να θεωρείς δημοσιογράφος από κάτω, τάδε δημοσιογράφος. Ποιος δημοσιογράφος? Που έχεις πάρει ότι έχεις ταχθεί κανονικά. Με τη μία άποψη. Άλλο να βγαίνει μέσα από την άποψή σου. Η πολιτική σου απόχρωση κάποιες φορές μπορεί όλοι να προκύπτει. Όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για θέση συγκεκριμένα. Δημοσιογράφος τάδε, σου λέει. Του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, να πω και σε πάρα πολλούς φίλους. Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Γιατί λέει οι άνθρωποι πάνε, ταλαιπωρούνται, δεν πάνε στα ATM. Δεν πάνε, ρε παιδί μου, δεν πάνε. Δεν πάνε για πολλούς λόγους. Ο ένας δεν ξέρει. Ο άλλος ρωτάγαμε. Ο άλλος φοβάται. Ο άλλος φοβάται. Ο τρίτος δεν έχει εμπιστοσύνη. Για πάρα πολλούς λόγους. Μεγάλοι άνθρωποι είναι, δεν έχουν συνηθίσει. Τι να κάνουν τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, άλλα θέματα την πρώτη σελίδα των νέων. Τώρα ξέσπασε νέος πόλεμος για τα σκουπίδια. Έτσι είναι, όταν τα αφήνει ένα πράγμα και σέρνει χρόνια επί χρόνο, θα έρχεται, θα ξανάρχεται, θα μετά ξανάρχεται. Σαμαράς κουμπαράς 2 δισεκατομμύρια ευρώ με το Κατάρ. Σε ήχης δίπλα φωτό. Μάλιστα. Πάμε στο Έθνος. Ο νέος χάρτης για πανεπιστήμια και ΤΕΗ. Τι προβλέπει το σχέδιο Αθηνά για τις συγχωνεύσεις? Μειώνονται σε 3 από 7 τα ιδρύματα στην Αθήνα. Αυτοτελεί το MEP και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ενώνονται οικονομικό, γεωπονικό, Πάντιο, Πειραιώς και Χαροκόπιο σε 1 τα ΤΕΗ Αθήνας. Μεγάλες αλλαγές. Η συνέντευξη έφερε γκρίνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουντούρα επικρίνουν τον Τσίπρα για πολιτική στροφή υπό το άγχος της κυβερνητικής διεκδίκησης. Ανησυχούν για ανοίγματα στον κεντρό χώρο. Αφού σου λέμε το διάολο, ποιο κεντρό? Διάολος είναι πιο εκεί. Ξανανοίγει το μειονεκτικό Ερντογάν. Συνάντηση με Σαμαρά στο Κατάρ. Για το κυβερνητικό σχήμα. Έφτασε μέχρι τη λαϊκή δεξιά. Ναι, το είπε, ναι, ακριβώς. Ναι. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Παπαγεωργόπουλο. Ζήτησε την ενοχή του για την υπεξαίρεση Μαμούθ. Καθηγήτρια της παιδοφιλίας σύλληψη σοκ. Δημοσιεύονται και φωτογραφίες, τις θα δείτε αργότερα. Πρεμιέρα με συγκρούσει στην προανακριτική. Φωτό Κωνσταντοπούλου. Πρωταγωνίστρια.
Αλλών, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλών. Και γι' αυτό το είπαμε, ρε Γιώργο, από τον πύργο. Και για αυτή την περίπτωση το είπαμε. Σε σχέση λέμε, με τη δημοσιογραφία. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Ελεύθερος τύπος. Ραβασάκι από εφορία σε 1.000.000 μικροφυλέτες. Το τάξη στέλνει ειδοποιητήρια για χρέη κάτω των 3.000 ευρώ, παιδιά. Οι παραλήπτες θα έχουν προθεσμία λίγων ημερών για εφάπαξη εξόφληση ή υπαγωγή σε ρύθμιση με έκπτωση στις προσαυξήσεις. Όσοι δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές, απειλούνται με κατασχέσεις σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις κτλ. Μείωση. Ξαναπείτε αυτό με τις καταθέσεις, θα πάει ο άλλος το χιλιάρικο που έχει μέσα, θα το πάρει. Μείωση εισφορών και ψαλίδι σε παροχές με το ασφαλιστικό. Τέτα τέτα Σαμαρά Ερντογάν, πολύ παρασκήνιο κτλ. Μπέζος και κόρη μαζί στη σκηνή, μάλιστα. Μέρα των συντακτών. Τα παπαγαλάκια της κρίσης, παιδιά. Το τρίγωνο της συναλλαγής κυβερνήσεων αγορών και διεθνών πρακτορείων. Και έχει εδώ επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, τράπεζες, φορείς, Reuters, Bloomberg, Dow Jones. Όλα μέσα. Ξέφυγαν από τα δίκτυα του FBI και της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Μάλιστα. Κλεφτοπόλεμος αστυνομίας αγροτών, ελιγμοί συνδικαλιστών με τα λεωφορεία. Θα πάμε τώρα σε ένα λεπτό εκεί. Τώρα θα πάμε. Ναι. Ενοποίηση ταμείων και κούρεμα των συντάξεων. Βόμβα οφειλών 1,3 δις ευρώ στη ΔΕΗ. 1,3 δις οφείλουν στη ΔΕΗ. Αλλά νέα τετατέτ της Σαμαρά Ερντογάν τα πήραν για να ψηφίσουν το Κατάρ, αυτό το μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία. Και καταπέτυσε ο εισαγγελέας για τον πρώην δήμαρχο. Κύριε Παπαγιανόπουλε. Χαμός. Άμα λέει καταδικαστώ, θα πηδήξω από τον Λευκό Πύργο. Αχ, καθίστε καλά, ρε παιδιά. Μια ντροπή πάντως για το ότι χαθήκαν τόσα λεφτά από το Δήμο. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος θα αποφασίσει το δικαστήριο. Αλλά από μόνο το πρόβλημα ότι χαθήκαν τόσα εκατομμύρια από το Δήμο Θεσσαλονίκης είναι θέμα. Βέβαια. Και την ευθύνη την έχει αυτός που ήταν επικεφαλής έτσι ή αλλιώς. Τώρα, αν έχει βάλει και το χέρι του και έχει απλώσει το χέρι του και έχει βάλει και στην τσέπη του, θα το αποδείξει στο δικαστήριο και θα ληφθεί η απόφαση. Αλλά το ότι χάθηκαν λεφτά, χάθηκαν λεφτά. Πόσα είναι, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά 54 εκατομμύρια ευρώ. Για όλο τον κόσμο δηλαδή. Είναι πάντως νομίζω πολύ θετικό αυτό που συμβαίνει, γιατί ανοίγει και ένα προηγούμενο ότι κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο και στο χώρο της κρατικής αυτοδιοίκησης, επειδή έχουν γίνει σημεία και τέρατα. Σόδομα και εγώ, μωρό. Για να γίνουμε και πιο σαφείς, τα λεφτά πίσω. Ναι, όποιος τα πήρε, τα λεφτά πίσω. Δεν τι νόημα έχει. Το σπίτι. Να βρουν τρόπο να τα πάρουν. Ό,τι έχει. Όλα. Κανονικά. Το ισχύει προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι λεφτά των πολιτών που είναι στο Δήμο. Δεν είναι. Γιατί ακούσα μια φορά, έλα μωρέ, σου λέει αυτός τώρα είναι πολιτικά νεκρός. Δεν υπάρχει πολιτικά νεκρός. Άμα είναι απατεώνας και είναι να πάει μέσα, να έρθουν τα λεφτά πίσω. Αυτό να το ξεχάσουμε. Λοιπόν, ελευθεροτυπία, επενδυτής ο Ερντογάν μέσω Κατάρ. Προσφέρει και χρηματοδοτεί στην κατασκευή τζαμίου στην Αθήνα. Είσαι πραξιόχη από το Σαμάρα. Και για τους ημάμιδες. 45 λεπτή συνάντηση για όλα τα θέματα. Εντάξει, η βασική συνάντηση θα γίνει 5 Μάρτη, που θα συνεδριάσουν από κοινού στην Άγκυρα τα υπουργικά συμβούλια των δύο χωρών. Θα κάνουν και επίσημα δηλώσεις κτλ. Έκθεση το ΔΝΤ φλάπτει σοβαρά την Ευρώπη. Κακλαμάνης, εμείς γιατί εφαρμόζουμε τη λάθος συνταγή, αναρωτιέται, έχοντας ψηφίσει όλους τη λάθος. Η Μωρή, το Τσόκαρο, η Χούντα και μια συγγνώμη στη Βουλή, έγινε το έλα να δεις χθες στη Βουλή. Να, αυτά, το έλα να δεις. Με μια. Παρέμβαση της κυρίας Μακρύ των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που προκάλεσε την εξέγερση των βουλευτών όλων των κομμάτων, όχι μόνο της κυρίας Βούλτεψης, στην οποία υπήρξε η αναφορά για τον πατέρα της. Αλλά... μια απαξιωτική αναφορά για τον Γιάννη Βούλτεψη, που μάλλον δεν γνώριζε την ιστορία. Αυτό είναι μια φυσιογνωμία στον χώρο της δημοσιογραφίας, με σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ακριβώς. Έχει γράψει βιβλία ο άνθρωπος. Και ξεσηκώθηκε το σήμα, όπως ήταν και λογικό. Υπάρχει, ρε παιδιά, όμως, αυτό το βλέπεις πολλές φορές. Υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα της ισοπαίδωσης. Ναι, ναι, για όλα. Προς όλες βάλτε το εκεί πέρα και ό,τι ξέρουμε, ήταν ο πατέρας. Πετάει ο άλλος μια κουβέντα. Ήταν στη Χούντα. Ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Και τι έκανε στον εμφύλιο, δεν ξέρω τι άλλο. Μια κεκτημένη ταχύτητα ισοπαίδωσης των πάντων. Όλα. Και άκουσε τα εξαμάξει, κυρία Μακρύ. Τέλος πάντων, αργότερα θα είναι μαζί μας, κυρία Βούλτεψη. Αγαπητέ, το τηλέφωνο σου τελειώνει 2.89. Πρέπει να έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά σε μηνύματα. Δεν τα λυπάσαι θέρμα. Θέλω να πω. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει, ρε. Ναι, ρε παιδί, αλλά καλό δηλαδή και για λόγους οικονομικούς εκτός των υπολείπων ζητημάτων. Μάλιστα. Τόσα μηνύματα. Λοιπόν, ελάτε να πάμε τώρα. Πάμε στους αγρότες, παιδιά. Πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη που είναι στη Νίκαια της Λάρισας μαζί με τον κύριο Μαρούδα, πρόσωπο των αγροτών. Καλημέρα, παιδιά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στον μπλόκο εδώ στην Νίκαια, στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Αθηνών. Εδώ που η αστυνομία από προχθές έχει σταματήσει τους αγρότες, έχει κινητοποιήσει τα τρακτέρ. Βέβαια, χθες το μεσημέρι είχαμε μία μικροένταση όταν οι αγρότες πεζοί επιχείρησαν να αποκλείσουν το ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, όπως και κατάφεραν τελικά για λίγη ώρα. Ενώ σήμερα αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μάλιστα
το μεσημέρι θα επισκεφτεί εδώ και το μπλόκο της Νίκαιας η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, η κυρία Αλέκα Παπαρίγα. Ναι. Να δώσουμε όμως το λόγο στους αγρότες, τον κύριο Μαρούδα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Μαρούδα. Καλημέρα. Λοιπόν, για να έχουμε, δούμε. Έχουμε τρακτέρ, έχουμε αγωνιστική διάθεση. Έχουμε και λίγη δροσιά, καλά είμαστε. Κάνει και λίγο ψυχρακή, ναι. Να ρωτήσω, κύριε Μαρούδα, μου κάτι. Εσείς, οι αγρότες που έχετε κινητοποιηθεί εκεί στην περιοχή, δεν μετέχετε στις αντιπροσωπείες που είδαν χτες τους και προχτές τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά από τις συναντήσεις αυτές έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα? Δηλαδή, διαφαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα, ή και από τις συναντήσεις που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα με τον Υπουργό, τον κύριο Τσαφτάρη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, βγαίνει άκρη ότι μπορεί να υπάρξει κάποια επαφή? Γιατί ακούω από όλες τις πλευρές να λένε, ρε παιδιά, τα βασικά αιτήματα, στα βασικά αιτήματα έχουν δίκιο, για το πετρέλαιο, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά να το συζητήσουμε, λένε. Άκουσα, ας πούμε, χθες τον κύριο Βενιζέλο και προχθές τον κύριο Κουβέλη να λένε, δεσμευόμαστε, θα το θέσουμε στην επόμενη συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών και θα μπούμε στη διαδικασία να βρεθούν λύσεις. Υπάρχει κάποιο σημείο επαφής ή όχι? Όλα τα χρόνια που κάναμε, κάθε φορά δηλαδή που κάναμε κινητοποίηση, πάντα ξεκινούσε η όποια κυβέρνηση με το δεδομένο ότι δεν μπορώ να σας δώσω κάτι ή δεν μπορώ να ικανοποιήσω τα αιτήματά σας. Ναι. Κάτω από την πίεση των αγωνιστικών κινητοποίησεων, κάτω από την πίεση που μπορεί να δημιουργήσει και μπλόκα με αφορμή το μπλόκο της Νίκαιας, που είναι το μεγάλο το σημείο αναφοράς του αγροτικού κινήματος, μπορεί να δημιουργηθούν σε όλη την Ελλάδα και με τη συμπαράσταση μαζί με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες και να πάρουμε κάποιες κατακτήσεις στα αιτήματά μας, αλλά κυρίως να ανακόψουμε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι ένας αγώνας αμυντικός. Στην ουσία, παλεύουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να μην χάσουμε ακόμη περισσότερο. Γιατί ήδη μόνο το τελευταίο εξάμεινο, με τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί με το τρίτο μνημόνιο, οι αγρότες χάνουν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Και αν βάλουμε και 1 δισεκατομμύριο από τα προηγούμενα μνημόνια και τις αποφάσεις, ότι καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη χασούρα. Όπως όλοι οι Έλληνες, κύριε Μαρούδα. Όλοι οι Έλληνες στο ίδιο καζάνι είμαστε, δυστυχώς. Το ερώτημα είναι, κύριε Μαρούδα. Γι' αυτό καλούμε και όλους τους Έλληνες να μας συμπαρασταθούν και να ξεσηκωθούν μαζί μας. Τίθεται ένα ερώτημα τώρα από αφορμή της κινητοποίησης, το λέω. Και από αυτή την άποψη μπορεί και οι κινητοποίησεις να βοηθούν. Δηλαδή ότι ανοίγουν ένα θέμα που είναι ούτως ή άλλως μεγάλο, ενώ του πρωτογενή τομέα και της αγροτικής παραγωγής. Λέω, ανοίγει αυτή η συζήτηση. Και λόγω της κρίσης, για το αν θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρξει ένα άλλο σχέδιο πια για να αναπτύξουμε αυτόν τον τομέα, ο οποίος έχει συμπιεστεί πάρα πολύ την τελευταία 20ετία. Πέραν δηλαδή των ετοιμάτων που έχουν να κάνουν με το αν το πετρέλαιο, η επιστροφή του φόρου κτλ. Ή το φορολογικό νομοσχέδιο. Υπάρχει η δυνατότητα στη φάση που βρισκόμαστε, κατά την εκτίμηση τη δικιά σας, που είστε οι άνθρωποι της δουλειάς, που ξέρετε τη δουλειά, να μπούμε σε ένα άλλο περιβάλλον, σε ένα άλλο πλαίσιο για να αναπτυχθεί ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός τομέας, ή θα είμαστε μονίμως αυτό? Βοηθάτε, ρε παιδιά, δώστε μια επιδότηση να κρατηθούμε. Αμάν δεν βγαίνουμε, όχ, Παναγιά μου, είναι χαμηλές οι τιμές φέτος, αμάν έπιασε ο πάγος, καταστραφήκαμε κτλ. Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα να μπούμε σε έναν άλλο δρόμο πια? Είναι μάλλον αναγκαίο, Είναι αναγκαίο, αλλά εάν δεν υπάρξει μια σύγκρουση με τη συνολική πολιτική που σήμερα εξασκείται και στον αγροτικό τομέα, δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα, θα σας πω ότι θα γίνει με μαθηματική ακρίβεια. Η νέα ΚΑΠ, που ισχύει από το χρόνο, αυτή την εφταετία θα δώσει 12,5 δισεκατομμύρια επιδοτήσεις, ενώ αν ίσχυε η παλιά, αυτή που ισχύει σήμερα, η οποία δεν είναι καλή, είναι χειρότερη από την προηγούμενη, θα παίρνει αγρότη 20 δισεκατομμύρια. Αμέσως καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για 45% μείωση. Γιατί η επιδότηση τι είναι? Η επιδότηση είναι η μείωση του κόστου παραγωγής. Δεν είναι ότι παίρνει ο αγρότης. Απλά ορισμένα προϊόντα, αν δεν επιδοτηθούν, δεν μπορούν να παραχθούν. Γιατί θα έφτανε στον καταναλωτή σε τεράστια τιμή. Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό, με αυτή τη μείωση που θα υπάρξει, η γη αναγκαστικά και με το φορολογικό που θα ισχύει από το 2014, πρώτη εφαρμογή το 2015, και με όλα αυτά τα μέτρα που έχουμε σήμερα που αντιπαλεύουμε σε σχέση με το κόστος παραγωγής, όλα αυτά που βάζουμε και στα αιτήματά μας. Ναι. Πρώτον, χιλιάδες αγρότες θα φύγουν. Αν σήμερα είμαστε 500.000, εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες θα φύγουν. Δεν μιλάμε για 5 και 10.000. Θα σταματήσουν να καλλιεργούν. Και η γη θα συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων επιχειρηματιών. Πάντως, κύριε Μαρούδα, με αυτή την έννοια, να πάμε λίγο στη βάση της κουβέντας. Μπορεί να υπάρξει
παραγωγή. Αλλά γιατί, θέλει τσιφλίκια. Και γιατί η απάντηση δεν είναι. Τσιφλίκες, έχω τσιφλίκια. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και γιατί η απάντηση δεν είναι αυτό που το έχουμε κιόλας στην Ελλάδα και το έχουμε και σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, δηλαδή η συνένωση των δυνάμεων. Γιατί οι περισσότεροι αγρότες μικρό κλήρο έχουν, που λένε. Η συνένωση των δυνάμεων, η οργάνωσή τους με σύγχρονο τρόπο, η ένταξή τους και στην τυποποίηση και στη διάθεση κτλ. Ώστε να σπάσετε και την ιστορία με τους μεσάζοντες που σας τρώνε το βιός και μας ανεβάζουν και εμάς τις τιμές στο ράφι κτλ. Γιατί να μην πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Βάζετε μια πολύ σημαντική ερώτηση. Με το νόμο 4051 που έχει ψηφιστεί το 2011, καταργούνται καταρχήν ό,τι υπήρξε στο συνεταιριστικό εγχείρημα, καταργείται. Ενώσεις, συνεταιρισμοί κτλ. Προωθούν ένα μοντέλο συνεταιρισμών που όμως για να είναι βιώσιμο θα πρέπει η συνεταιριστική μερίδα θα λειτουργούν σαν ανώνυμες εταιρείες. Δηλαδή η συνεταιριστική μερίδα θα αυξάνει συνεχώς πάλι πετώντας τους μικρούς αγρότες έξω από την παραγωγή. Μία σκέψη και μία πρόταση δικιά μας θα ήταν αυτό που λέει, όπως το λέτε εσείς, που το ονομάζουμε παραγωγικό συνεταιρισμό. Δηλαδή στην ουσία τι είναι, κοινή καλλιέργεια. Από το ράφι μέχρι τέλος. Άρα του κόστου παραγωγής. Ναι, και είναι καλλιέργεια, άρα μειώνει το κόστος παραγωγής. Όσο πιο μεγάλη είναι μια καλλιέργεια, τόσο μικρότερο κόστος θέλει. Δεύτερον, μεταποίηση από τους συνεταιρισμούς και εμπορία από τους συνεταιρισμούς. Από τους συνεταιρισμούς πάλι. Ναι. Όλο αυτό, κοιτάξτε, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι αν δεν μειωθεί το κόστος παραγωγής, αν δεν στηριχτεί ο παραγωγικός συνεταιρισμός, θα έρθουν μεγαλέμπορος ή όποια εταιρεία. Μόνο σας πω ναι, αλλά κύριε Μαρούδα, τόσα χρόνια στηρίζονταν όμως ο αγρότης. Δεν στηρίζονταν τόσα χρόνια. Ναι, όχι, κάτι φαίνεται να έχει πάει στραβά, κύριε Μαρούδα. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Διότι εγώ επειδή πάω και ψωνίζω. Μισό λεπτό να σας πω. Θα σας πω, κύριε Μαρούδα, περιμένετε, μην βιαζόμαστε, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι κάποτε η Ελλάδα ήταν αυτάρκης γεωργοκτηνοτροφικά και σήμερα εισάγουμε ντομάτα. Γιατί δεν πήγα χθες στο Μανάβι και είδα σκόρδα Τουρκία. Είδα λεμόνια Αργεντινής. Αυτά γιατί συμβαίνουν, κύριε Μαρούδα. Δεν στηρίζει τον αγροτικό τομέα τόσα χρόνια. Λοιπόν, δισεκατομμύρια έχουν πέσει από τις Ρυξέλλες. Κοιτάξτε να σας πω. Και από τις Ρυξέλλες πήγαν στραβά τα πράγματα. Όχι. Αλλά και από εσάς εδώ. Να τα λέμε όλα. Για να αλλάξουμε το μοντέλο, όπως λέμε, και να φτάσουμε κάποια στιγμή να μην εισάγουμε ούτε ντομάτα που θα έπρεπε να είναι παράδεισο σε Ελλάδα όπως ήταν κάποτε, ούτε σκόρδο, ούτε λαχανάκια. Που τρώμε εδώ σαλάτες εισαγωγής. Εδώ στο Sky, αν έρθετε στο μπαρ, φέρνουμε σαλάτες από το εξωτερικό. Κομμένες, έτοιμες. Γιατί. Κοιτάξτε, μπορείτε να μας πείτε σε αυτό το ερώτημα. Ένα... Ναι, ελάτε, κύριε ναι, Μαρούδα. Κοιτάξτε, ναι. Με ένα απλό παράδειγμα που το ξέρει όλη η Ελλάδα, ξέρετε το προϊόν δηλαδή, θα σας δείξω αμέσως τι έχει γίνει. Ναι. Η Ελλάδα ήταν αυτάρκη στη ζάχαρη και μάλιστα πολύ καλή και ποιοτική ζάχαρη. Ναι. Εμείς, η Ελλάδα ήθελε 313.000 τόνους ζάχαρη για να υπάρξουν οι διατροφικές ανάγκες του λαού μας καλυμμένες από ελληνική ζάχαρη. Ναι. Παράγαμε 320.000. Παράγαμε 320.000. Mm. Το 2005, με την αλλαγή του κανονισμού ζάχαρης που μειώθηκε πολύ η τιμή των τέφλων, η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας πούλησε τα δύο εργοστάσια ζάχαρης, τα έκλεισε από τα 5 και πούλησε και το 50% της ποσότητας της ζάχαρης σε ξένες χώρες, σε ξένα εργοστάσια. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή η ζάχαρη δεν είναι μισή ελληνική, μισή ξένη και... Τώρα πουλούνται και τα υπόλοιπα τρία εργοστάσια, θα τα πάρουν ξένες εταιρείες, γιατί δεν θέλουν τα εργοστάσια, θέλουν την ποσόστοση και δεν θα παράγουμε καθόλου ελληνική ζάχαρη. Ποιος φταίει, η κοινή αγροτική πολιτική με τον κανονισμό ζάχαρης. Γι' αυτό είπαμε και για τις Βρυξέλλες για στραβά τα πράγματα. Δεν είπαμε μόνο από εδώ. Είπαμε ναι, και για τις Βρυξέλλες. Ναι, προσέξτε τώρα. Αν εμείς δεν παλέψουμε ενάντια στην ΚΑΠ. Ένα βιομηχανικό προϊόν με την ντομάτα που γίνεται, κύριε Μαρούδα. Ναι, κοιτάξτε, εσείς παίρνετε το ντομάτα, σας πω εγώ ένα προϊόν να τραβάτε τα μαλλιά σας. Ναι, γιατί ναι, μας ναι. παρακολουθεί ο κόσμος στην Αθήνα. Ναι, το ψωμί που τρώμε, το ψωμί που τρώμε, το αλεύρι, 63% είναι εισαγόμενο από την Ουκρανία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία κτλ. Το 63% του αλευρίου. Και σας το λέμε μέσα από τη Θεσσαλία που είμαστε στο Βολώνας της Ελλάδας. Υποτίθεται. Έτσι, κύριε Μαρούδα. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό πάλι. Γιατί ο αγρότης πρέπει να ζήσει. Για να ζήσει πρέπει να έχει εισόδημα. Το σκληρό σιτάρι, αυτό που είναι στα ζυμαρικά δηλαδή, χρησιμοποιείται για ψωμί αλλά κυρίως για ζυμαρικά. Έχει καλύτερη επιδότηση και τιμή. Άρα ο αγρότης τι θα σπείρει. Θα σπείρει αυτό που πρέπει να το αφήσει ένα εισόδημα. Το μαλακό σιτάρι δεν μας αφήνει εισόδημα. Να αλλάξει αυτό θα ήταν απόφαση της ΚΑΠ ή της Ελλάδας και να πει ότι εγώ θα επιδοτήσω το μαλακό σιτάρι. Αλλά του συμφέρει να φέρνουν απ' έξω. Χωρίς δασμούς, προϊόντα από τρίτες χώρες. Είναι η συμφωνία που έχει υπογραφεί από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έτσι κερδίζουν και μεγαλέμποροι και εισαγωγές. Τι να κάνουμε τότε, να φύγουμε από την θέλετε Ευρώπη για να γίνουμε αυτάρκες. Θέλετε... Τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα.
Ναι, για πείτε, ελάτε κύριε Μαρούδα, μου ελάτε, γιατί και ο χρόνος άτιμος. Ναι, κοιτάξτε, έρχεται η κυρία Παπαρίγα, την ευχαριστούν πολύ, γιατί σε κάθε φορά έρχεται και μακάρι να έρθουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και όλο το κόμμα να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα μας. Ένα αυτό, αλλά κοιτάξτε, θα δείτε. Ναι, αλλά πέρυσι σαν αντιπολίτες της στηρίζουν σαν κυβέρνηση τι γίνεται μετά. Μειώθηκε 50.000 τόνους στο πρόβγιο γάλα στην Ελλάδα, που ήδη είμαστε ελληματικοί, ξέρετε γιατί. Γιατί οι κτηνοτρόφοι ήταν πολύ ακριβές ζωοτροφές και δεν τάιζαν τα ζώα τους. Και γιατί δεν μπορούσαν από την άλλη πλευρά, δηλαδή, κύριε Μαρούδα μου, να αντιπαρατηθούν απέναντι στις εταιρείες στις βιομηχανίες γάλακτος, γιατί ήταν ο καθένας μόνος. Άλλο παράδειγμα, θέλετε να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα που το βιώνετε κι εσείς και όλος ο ελληνικός λαός. Ελάτε, κύριε Μαρούδα μου, ναι. Φαίνεται τεχνητά ότι καλύπτουμε καλύτερα τα δύο τελευταία χρόνια τις διατροφικές μας ανάγκες σε κρέας, ξέρετε γιατί. Όχι γιατί ανέβηκε η παραγωγή του ελληνικού κρέατος. Γιατί μειώθηκε η κατανάλωση λόγω που είναι υψηλή η τιμή. Ναι. Άρα ο κόσμος τρώει λιγότερο κρέας, διατρέφεται χειρότερα. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα είναι συνολικά. Μάλιστα. Αυτά τα μέτρα είναι συνολικά. Τώρα. Αν δεν συγκρουστούμε συνολικά με αυτή την πολιτική, να αντρέψουμε προοπτική, δεν έχουμε. Για να δούμε και τι αποφάσεις έχετε πάρει. Γενικώς θα κάτσετε εκεί καιρό. Θα αλλάξει το κινητοποίηση τη σκέψη. Καταρχήν, εμείς δεν θέλουμε να καθίσουμε εδώ. Ναι. Εμείς θέλουμε να ανοίξει το δρόμο η αστυνομία να μετακινηθούμε. Φαντάζομαι, ναι. Το δρόμο τον έχει κλειστό η αστυνομία. Για να. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, κύριε Μαρούδα. Μην το λέτε αυτό το επιχείρημα. Να μην πούμε σε αυτήν την ιστορία. Ποιο έχει κλείσει το δρόμο. Τι να ακούω, ποιο έχει το δρόμο. Με συγχωρείτε, η αστυνομία θα ήταν εκεί αν δεν ήσταν εσεί. Θα είχε πάει η αστυνομία να κλείσει το δρόμο μόνη τη. Ακούστε με λίγο. Από το 1995. Όλη η προπαγάνδα είναι οι αγρότες κόβουν την Ελλάδα στα δύο κλειών του δρόμου. Ξέρετε πότε έκλεισε πραγματικά ο δρόμος? Ξέρετε πότε έκλεισε και δεν μίλησε κανένας? Πότε? Στα Τέμπη θα μας πείτε τώρα. Έπεισε ο δρόμος στα Τέμπη από την εταιρεία του Μπόπουλα που διαχειρίζει την Ειδική Οδό. Πάλι τα ίδια, ξεπάλι τα ίδια. Μα κύριε Μαρούδα μου, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τις κινητοποιήσεις σας, αλλά να έχετε και μια περηφάνεια και να παραδέχετε αυτό που κάνετε. Να μην λέμε τα κλείνουν τα μάτια, κλείνουν δημοσιογράφοι. Στα δύο από τον Πόπουλα και όχι από τους αγρότες. Μόνο Πόπουλας, εντάξει, καλά. Θυμάμαι και άλλα. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, μα δεν είπε κανείς όχι. Ισχύει αυτό. Θέμα το είχαμε κάθε μέρα. Είχαμε ζωντανή σύνδεση με τα Τέμπη. Ναι, και το πρόβλημα με τον δρόμο. Και μάλιστα καταγγέλλοντας την κατάσταση. Γιατί το λέτε αυτό, νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε να το πούμε. Εγώ δεν λέω η συγκεκριμένη. Όχι, παιδιά. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι η συγκεκριμένη εκπομπή ή μια άλλη εκπομπή. Να σα πω όμω, κύριε Μαρούδα, κάτι. Οι αγρότες κόβουν την Ελλάδα στα δύο. Όχι, αφήστε τώρα αυτά. Μια ζωή συζητάμε το δευτερεύον και δεν συζητάμε το πρωτεύον. Εμείς θέλουμε να σα πω τώρα, κύριε Μαρούδα, θέλω μια απάντηση ειλικρινή. Ακούστε λίγο, θα σας πω. Θα μου απαντήσετε, θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε θα μου πείτε. Έτσι κι αλλιώς γι' αυτό είστε εδώ. Αλλά ναι. Βοήθησε τον αγροτικό κόσμο η αντίληψη όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Αυτό το κορυδιλίκι πάνω στα ταρακτέρ των πολιτικών που σας δούλευαν ψηλό γαζί και σας τα πέραν από την άλλη τσέπη, βοήθησε? Επίσης, ούτε την παραγωγή, ούτε τον αγροτικό κόσμο, δεν τίποτα. Επίσης, κάποια στιγμή, κύριε Μαρούδα, πρέπει να ανοίξει και η συζήτηση για την ΕΑΣ Λάρισας, γιατί είχαμε χθες εξελίξεις. Σίγουρα. Ναι, κοιτάξτε, θα δείτε. Θα τα πούμε και αυτά. Φαντάζομαι ότι θα παρακολουθείτε και για την ΕΑΣ Λάρισας και ξέρετε και τις θέσεις που έχουμε εμείς, τουλάχιστον οι Ομοσπονδίες, σε σχέση με αυτό το θέμα. Λοιπόν, ελάτε να κλείσουμε, κύριε Μαρούδα. Εμείς λέμε το εξής. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης αλλά και διατροφικής εξάρτησης της χώρας. Αν δεν παράγουν οι αγρότες, μας λένε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι η μηχανή της εξόδου της χώρας από τις κρίσεις, από την κρίση, και όχι μόνο δεν μας στηρίζουν, αλλά μας πιέζουν. Αλλά πρέπει να αποκτήσετε και εσείς μια επιχειρηματική αντίληψη, κύριε Μαρούδα. Όχι να περιμένουμε από το κράτος κρατικό διαιτητή. Να αποκτήσετε μια αντίληψη επιχειρηματική, καθαρά εσείς οι ίδιοι αγρότες. Για να παράξετε το προϊόν σας, να το τυποποιήσετε, να το διαθέσετε, να γίνετε οι ίδιοι επιχειρηματίες. Περιμένετε λίγο, γιατί εμείς έχουμε ένα παρελθόν, ας πούμε, που τα έχουμε μισήσει τα πράγματα. Αγοράζαμε λίπασμα με τη Σινέλ, τη συνεταιριστική, δηλαδή το εργοστάσιο στο κρατικό, που ήταν 4 εργοστάσια κρατικά. Αγοράζαμε λίπασμα με 20 ευρώ τον τόνο από τα κρατικά εργοστάσια που παρέγαγε η χώρα μας, δηλαδή το λίπασμα. Τα έκλεισαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Τα έδωσαν σε ιδιώτες, σε πολυεθνικές και το αγοράζουμε 650 ευρώ. Τον τόνο, τα τελευταία 3 χρόνια έχει γίνει αυτό. Τα τελευταία 4 χρόνια. Από όταν το παίρνατε με 20 ευρώ, το εργοστάσιο έμπαινε μέσα ή ήταν κερδοφόρο? Όταν το παίρναμε. Όχι, ήταν κερδοφόρο το εργοστάσιο. Δεν μας ένοιαζε, ήταν κρατικό. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το κράτος, τουλάχιστον έχει το κράτος. Ήταν κρατικό. Κερδοφόρο ήταν. Κερδοφόρο ήταν. Κερδοφόρο ήταν. Το ξέρω πως είναι όλα τα κρατικά κερδοφόρα. Δεν έχω δει κανένα κερδοφόρο κρατικό. Κανένα δεν έχω δει, κύριε Μαρούδα. Πείτε μου μια εταιρεία του δημοσίου που βγάζει λεφτά. Μία για άλλα πράγματα τώρα. Βγάζουν πολλές. Μία. Μιλάμε για συνεταιρισμούς. Ένα-ένα. Είχαμε την ΚΙΔΕΠ
Είχαμε, κοιτάξτε, είχαμε την ΚΙΔΕΠ, μάζευε το σιτάρι με κρατική ευθύνη, το έδινε φτηνά, είχαμε αλεύρι ελληνικό, διαλύθηκε η ΚΙΔΕΠ, τελείωσαν τα πάντα. Είχαμε τον οργανισμό Βάμβακος, σκουλίκι πράσινο δεν είχαμε, γιατί είχαμε γεωπόνο στα χωράφια. Και δεν μιλάμε για αυτά λοιπόν. Τώρα εμείς έχουμε να δούμε γεωπόνο του δημοσίου, έχουμε να δούμε, δεν φταίει το δημόσιο, φταίει η ελληνική νοοτροπία, έχουμε να δούμε γεωπόνο στα χωράφια χρόνια. Τρεις χρονιές έχουμε ζημιά πράσινο σκουλίκι. Γιατί δεν είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια όταν υπήρχε είχαμε, ο Βάμβακος. Έτσι είναι, όπως είχαμε πει. Πράσινο σκουλίκι ήταν, δεν ήταν το μπλε. Όχι. Το πράσινο ήταν το πρόβλημα τώρα, έτσι. Αστειεύομαι, κύριε Βαρούδα. Φαίνεται. Είναι και τα μπλε όλα μαζί. Το πράσινο είναι πιο αδιφάγο. Έτσι. Ήταν πιο αδιφάγο το πράσινο. Καλημέρα, κύριε Μαρούδα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Να λοιπόν που μπορεί να συζητάμε τέτοια. Τα θέματα ουσία. Αυτά είναι τα θέματα ουσία. Αυτά είναι. Να πούμε γιατί απέτυχαν οι συνεταιρισμοί. Έτσι. Όλο που, λέει ένας φίλος. Γιατί παιδιά τους κατακλέψαν τους συνεταιρισμούς. Και μάθαμε έτσι, τα πάντα, θυμίζω. Έτσι. Με τι τρεφόμαστε, από πού τρεφόμαστε. Οι άνθρωποι, παιδιά, είναι συγκροτημένοι αγρότες τώρα. Δεν υπάρχει αγρότες. Συγκροτήσουμε λίγο λοιπόν στην ουσία. Αντί να είμαστε μονίμως, έκλεισε το δρόμο. Έτσι. Όχι, δεν έκλεισε το δρόμο. Όχι, εσύ που έκλεισε το δρόμο. Ακριβώς. Και τώρα τρεις ώρες για το ποιος έκλεισε το δρόμο και δεν είδαμε ποτέ τι συμβαίνει και πώς θα ανταλλάξουν. Τώρα έμαθε και ο κόσμος πέντε πράγματα. Μπήκαμε σε μια συζήτηση στα ουσιαστικά και βλέπω και την ανταπόκριση εδώ από τα μηνύματα του κόσμου ότι θέλουν να ακούσουν για αυτά τα προβλήματα. Να δουν πραγματικά τι φταίει και φτάσαμε. Να εισάγουμε από την Τουρκία προϊόντα. Διότι από την άλλη πλευρά. Μα εισάγουμε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Επειδή δηλαδή είναι ένα πράγμα που για μένα είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Εισάγει ντομάτα Βελγίου. Ντομάτα Βελγίου. Αυτό είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Από μια ανίαργη χώρα, έτσι, μέσα στο θερμοκήπιο κλπ. Παράγουν ντομάτες και την παίρνει εσύ εδώ στην Ελλάδα. Ούτε η απάντηση. Η ντομάτα γίνεται και στη γλάστρα. Στο σπίτι, αν τη βάλει, γίνεται. Ακούγοντα, α πούμε, πολλού από του αγρότε, καταλαβαίνει κανεί και επειδή έχουν και διάφορε απόψει και συζητάνε κτλ. Ότι ούτε η απάντηση είναι ο κρατικός παρεμβατισμός, ο μπαμπάς κράτος που σε καλύπτει όλο. Προφανώς, προφανώς. Ούτε η απάντηση είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας προϊόντων, κλειστά σύνορα. Η απάντηση, παιδιά, είναι η οργανωμένη παραγωγή. Ακριβώς. Βγάλε προϊόν ποιοτικό. Και η διάθεση, ακριβώς. Και η τυποποίηση κτλ. Δεν είναι απάντηση το πρόβλημα να σου βάλω από πάνω τα πορτοκάλια τα καλά και από κάτω να είναι τα άλλα. Δεν είναι παιδιά. Χαλασμένα. Μεγαλύτερη Γερμανία πίσω την παραγωγή. Απόδειξη από το λάδι, παιδιά, που είναι εξαιρετικό τη Ελλάδα, δεν υπάρχει. Που το στέλνουν με χύμα στην Ιταλία. Δεν μπαίνει μέσα. Το τυποποιεί η Ιταλία και μα το στέλνει μέσα συσκευασμένο. Το ελληνικό λαδάκι. Σου βάζει ένα σούπερ μπουκάλι. Και στο στέλνει εδώ στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, το τρέμπο, τον Μπόμπολα και τον Βιονόπουλο μας έχει φύγει, επειδή μόλις ακουστεί το όνομα Μπόμπολας και Βιονόπουλος, παιδιά, δεν τολμάμε να το πούμε. Αμέσως, τον είδα, τι τρόμος μας πιάνει. Πού ζείτε, θέλω να πω, ορισμένοι. Είναι φοβερό πράγμα, ας πούμε. Ένας κόσμος ο οποίος έχει τυποποιημένες αντιλήψεις, θεωρεί ότι έτσι είναι τα πράγματα. Άμα τα πράγματα δεν είναι σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις ή με αυτό που πιστεύει ότι είναι ο άλλος, τόσο το χειρότερο για τον άλλον. Μα έχει περάσει αυτή η αντίληψη από τους πολιτικούς που πολεμάνε τους Νταβατζίδες πολλά χρόνια τώρα. Τους έχουν κατατροπώσει. Κατά ποιο το αμάστητο. Τους έχουν κατατροπώσει. Πάνε τρώνε σουβλάκια και λένε μια παρόλα για τους Νταβατζίδες. Κάποια αμάστητη την απαξίωση συνολικά της ενημέρωσης για να μην ελέγχει κανείς κανέναν, για να μην ακούγεται καμία άποψη, για να ακούγεται μόνο η μία και η πρέπουσα που λένε και συνέχισε εσύ να λες διάφορα έξυπνα μετά. Τότε έχει φάει αμάστητο εν τω μεταξύ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά γρήγορα στις υπόλοιπες εφημερίδες. 6 μέρες στο χειρουργείο ξανά οι συντάξεις. Νέο μαχαίρι με τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Ελλάδα 2013. Χιλιάδες ζουν στο σκοτάδι και το κρύο γιατί δεν έχουν να πληρώσουν. Πάμε. Για να δούμε την εφημερίδα βραδινή. Δάνεια διευκολύνσης και σε ευπαθείς ομάδες. Η Τρόικα ανέκρινε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ακίνητα ραγδαία πτώση στις τιμές. Δημοκρατία, συντάξεις, το σχέδιο για νέες μειώσεις από το ύψος των εισφορών των ασφαλισμένων θα προκύπτει το ποσό 360 ευρώ. Το μαξιλάρι είναι για τις επικουρικές βέβαια. Έχουν ψηφιστεί αυτά, τώρα αρχίζουν και εμφανίζονται. Ελλάδα αύριο. Ελληνοτουρκικά μυστήρια στο Κατάρ. Υπό τη σκέπη του Εμμύρη, συνάντηση Σαμαρά Ερντογάν στην Ντόχα. Σου λέει κάτι γίνεται, δεν είναι καθαρά τα πράγματα. Κάτι συμβαίνει. Η εστία ασύλληπτη ανευθυνότητα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, περίφορο διαφυγής από εδώ, του Παγκάλου Ταγούστα από εδώ. Ελεύθερη ώρα, Πούτιν. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Αγιοταφίτης πατέρας, παιδιά, μετέφερε μια εξαιρετικά σημαντική πληροφορία που αφορά το τι αποκάλυψε ο Ρώσος πρόεδρος κατά το πρόσφατο ταξίδι του στους Αγίους Τόπους και την επίσκεψή του στον Πανάγιο Τάφο. Πήγε εκεί και τους είπε, παιδιά, κοιτάξτε, ο τρίτος παγκόσμιος είναι αναπόφευκτος. Αυτή και το εκμυστηρεύτηκε εκεί γιατί σου λέει: εδώ θα μείνει, δεν φεύγει. Να με άγιο. Στον Άγιο Τόπο. Και εμείς κοιτάζουμε το Reuters, κατάλαβε. Γι' αυτό πήγε στους Αγίους Τόπους, να προσευχηθεί να μην το παγκόσμιο. Η Εσπρέσο ανατριχύλα με παιδόφιλη καθηγήτρια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Να τη φωτογραφία, τη βλέπετε εδώ. Μερίδα επιλέγει να τη βάλει. Ψυχή μεγάλου. Νομίζω καλά κάνει. Δεν ξέρω αν κάνει καλά, αλλά τέλος πάντων. Ψυχή μεγάλου διεθνούς κυκλώματος και επιστήμονα στην αποπλάνηση ανηλίκων. Αναμετανόητη μετά τη σύλληψή της, δήλωσε περήφανη για το έργο της.
Δίπλα η Γοργόνα που πιάνει ψάρια για τους άπορους. Κυρία Κατερίνα, το Πούζογλου κάνει ψαραντούφεκο για καλό σκοπό. Μην μου πεις. Ο Κολάτος Τζούνιορ ανέβασε κωμωδία με τον Γιώργο. Χρειάζεται κανένα να βοηθάει να ανεβάζει τα ψάρια, γιατί βλέπω που πιάνει πολλά εδώ. Υπάρχει σωσία σε Έλληνας Παπαρίζου, εδώ βλέπετε, number one. Και υπάρχει μια γνωστή, λέει, επιχειρηματίας πρωταγωνίστρια σε ροζ βίντεο. Τι μας νοιάζει. Ροζ DVD. 500.000 ευρώ πλήρως. Και το χάρτη. Αφιέρωσα στον κύριο Καραστεφανή σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η Αναστασία Ταβουλάρη, βοηθός φαρμακοποιού. Με τη Χρύσα Ταβουλάρη, τη αδερφό μας, καμιά συγγένεια, όχι έτσι. Φοράει, λέει, το πρωί λόγω δουλειάς ιατρική ποδιά, Νίκο, που σ' αρέσουν εσένα οι γιατροί. Πάμε. Στηρίζουμε τα αιτήματα. Στηρίζουμε τα αιτήματα των γιατρών. Πελοπόννησος. Ρεζερβέ χειρουργία η πληγή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Τραυματίες από αλυσοπρίωνο δεν έβρισκαν κλίνη επειδή προηγούνταν επίγοντα και τακτικό έκτακτα περιστατικά. Οργανωμένη κατάσταση. Η ημερησία ελπίδες για θετική λύση στις τράπεζες. Προβόπουλος πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί η συμμετοχή ιδιωτών. Οι ναυτεμποροικοί 2.000 επιχειρήσεις πήγαν στο πτωχευτικό άρθρο 99. Μεγαλώνει ο κατάλογος από την αρχή της κρίσης. Κέρδος, μία τράπεζα για εμπόρους. Η πίεση της έλλειψης ρευστότητας και η δυσκολία δανεισμού γεννούν ιδέες. Και η Εξπρές απειλεί από τους αγρότες για μπλόκο στο μνημόνιο. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, είναι μια άποψη αυτή, λέω Σεραφείο, εσύ φταίτε, λέει, που απαντάτε στα διάφορα γενικά. Απαντάμε, εμείς όλους απαντάμε. Δεν πειράζει. Και κυρίως απαντούμε, παιδιά, στα επικριτικά μηνύματα. Ναι. Δεν λέμε συγχαρητήρια για την εκπομπή, γιατί φαίνεται είναι και γελίο να το πεις. Αφορμή και για συζήτηση είναι όλα αυτά. Βέβαια. Λοιπόν, έλα Δημήτρη. Πάμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω, είδατε και το πρώτο σέλιδο νωρίτερα και τη φωτογραφία της 50διάχρονης καθηγήτριας αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών, 8 γλώσσες μιλούσε και από ό,τι φαίνεται μιλούσε και άλλη γλώσσα. Οι οποίες στους αστυνομικούς, όταν τη ρώτησαν γιατί γινόταν ό,τι γινόταν με τα παιδάκια, είπε ότι τα παιδιά χρειάζονται εκτόνωση. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς μετά από καταγγελία μιας Ολλανδής δημοσιογράφου, η οποία ήρθε σε επαφή μαζί της και μάλιστα υπήρχε και ένα εγχειρίδιο το πώς να, πώς να ρίξει ένα ανήλικο παιδί. Υπήρξε καταγγελία και συνελήφθη η συγκεκριμένη γυναίκα. Βρέθηκαν περιοδικά παιδοφιλικού περιεχομένου, 34 ξενόγλωσσα. Βρέθηκε εγχειρίδιο για σεξουαλικές επαφές μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων. Βρέθηκε τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις και είχε συμμετάσχει σε συνέδρια σε Ολλανδία και είπα μαζί με άλλους παιδόφιλους. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και εσένα. Να είστε καλά. Κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί περιμένουν και οι καλεσμένοι μας που λένε από τα εκπρόσωπα των πολιτικών κομμάτων. Κατά σύμπτωση, ανάμεσά τους είναι και η κυρία Βούλτεψη, που βρέθηκε στο επίκεντρο χτες ενός επεισοδίου, κατά τη γνώμη όλων, απαράδεκτου στη Βουλή. Υπέστη το επεισόδιο δηλαδή. Η κυρία Βούλτεψη, να μας εξηγήσει και τι έγινε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Για να δούμε γιατί αναφερόμαστε. Επιστρέφουμε και καλημερίζουμε και τους καλεσμένους. Θα πούμε τώρα ποιοι είναι. Αλλά λέω, αναφερόμαστε από το πρωί στα διάφορα κοινωνικά ζητήματα και τα ευρύτερα πολιτικά, αλλά τα κεντρικά κοινωνικά ζητήματα που έχουμε, ας πούμε, και τα προβλήματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που έχουμε και τα θέματα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, που έχουμε μια πιο γενική συζήτηση για τα οικονομικά μας. Ο κ. Τουρνάρας ήταν αισιόδοξος, ο κ. Προβόλος πιο αισιόδοξος κτλ. Όλα αυτά πρέπει να καταλήγουν και στην πολιτική πρόταση. Δηλαδή, το τι κάνουμε, παιδιά, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα επιμέρους της κοινωνίας, στις διάφορες κοινωνικές κατηγορίες και πώς βγαίνουμε σε αυτή τη διαδρομή. Από την άποψη αυτή έχουν λόγο οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων. Προφανώς, ναι. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε και με το αγροτικό και με την κυρία Βούλτεψη. Μάλλον να πούμε καταρχήν. Κύριε Κουρλέτη που είναι εδώ, το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γιώκα από το ΚΚΠ, την κυρία Ρεπούση από τη Δημοκρατική Αριστερά. Καλημέρα σε όλους. Καλημερίζουμε. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, έστω και αν συμβαίνει πατροπαράδοτα κάθε Ιανουάριο. Δεν πρέπει να πάμε στου αγρότε. Επειδή η κυρία Βούλτεψη βρέθηκε χθε στη Βουλή και νομίζω ότι είναι πρέπον. Γιατί η αναφορά ήταν για τον Γιάννη Βούλτεψη, τον πατέρα σα, κυρία Βούλτεψη, ο οποίο ήταν. Έτσι, ένα σημαντικό πρόσωπο στον χώρο της δημοσιογραφίας. Δεν χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις που λένε. Τι έγινε. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να εξηγήσω γιατί πραγματικά γιατί πρόκειται. Εξηγήθηκε περί... και όλο το κοινοβούλιο ξαφνικά. Απλώς αυτό το μόνο που θέλω να πω είναι ότι τελικά στο κοινοβούλιο προφανώς έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν ότι βρίσκονται στο κοινοβούλιο. Χρησιμοποιείται μια πάρα πολύ κακή γλώσσα, πολύ επιθετική γλώσσα. Που δηλαδή δεν είναι γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται όχι για λόγους ευπρεπισμού. Αγοραία γλώσσα. Αγοραία όχι... γλώσσα, ναι. Σωστό, όχι για λόγους ευπρεπισμού, αλλά γιατί αυτή ακριβώς η γλώσσα δείχνει ανθρώπους, δείχνει τρόπο που αντιμετωπίζεις τα πράγματα.
Και σίγουρα άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα και θίγουν τη μνήμη νεκρών, δεν μπορεί να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων τη χώρα. Όχι, όχι, ο κύριο Κουίκ τηλεφώνησε. Κύριο Κουίκ, μάλιστα. Ο οποίο. Αυτό τέλο. Δεν είναι τέλο. Μα φυσικά αυτό προφανώ τέλο. Είδα ότι και οι συνάδελφοι από άλλα κόμματα σα στήριξαν και όλα τα κόμματα και οι Δημάρχοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι ήταν μπροστά. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να δίνεται μονίμω η εικόνα στη Βουλή μαλλιοτραβηγμάτων. Αυτό είναι απίθανο. Νομίζω ότι προκαλείται. Νομίζω ότι προκαλείται επίτηδε. Δηλαδή προκαλείται από αυτού του συγκεκριμένου χώρου. Το χώρο των ανεξάρτητων λεγόμενων Ελλήνων ναι. και της Χρυσής Αυγής. Προκαλείται αυτό για να ικανοποιείται, εμένα αυτό δεν είναι το προσωπικό μου, να ικανοποιείται το δημόσιο αίσθημα ότι να πήγαμε εκεί μέσα και τους βρίζουμε και σας εκπροσωπούμε σωστά. Δηλαδή ναι. θέλουν να μεταφέρουν τα πιο ταπεινά ένστικτα εντός και εκτός Βουλής, να γίνεται αυτή η όσμωση. Την κοινωνία, κυρία Βουλτεψή, και προς υπολείπους, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε όλους. Δεν την ενδιαφέρει μα ένα, τώρα είναι ένα κοινοβούλιο μαλλιοτραβήγματος. Μα είναι δυνατόν. Και το οποίο μάλιστα απαξιώνει με αυτή την. Την αντίληψη απαξιώνει και το θεσμικό του ρόλο. Μα, το κοινοβούλιο πρέπει να βρίσκεται πολύ ψηλά. Ναι. Λέγεται Βουλή των Ελλήνων, δεν άστα. Λέγεται κάτι. Επειδή μιλάμε για ανανέωση, κυρία Βούλτευση, και λέμε ότι. Δεν υπάρχει τα δύο τρίτα ανανεώθηκαν. Είναι ανανέωση αυτό. Όχι, μα σε ορισμένες περιπτώσεις, εγώ δεν θέλω το πω για όλους. Δεν συνάδελφοι, κάθε φορά το κοινοβούλιο ανανεώνεται και κάθε φορά δεν είναι καλύτερο. Κάγει πιο κάτω. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κυρία Βούλτευση, όμως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια σειρά από κινητοποιήσεις. Θα έλεγε κανείς ευρύτερα των στρωμάτων, που μετά την ψήφιση των σχετικών μέτρων ανακαλύπτουν και τις επιπτώσεις. Τώρα είναι και οι αγρότες στους δρόμους για μια ακόμη φορά. Ακούς πολλές φορές την κυβέρνηση να λέει δίκιο έχετε. Και όταν λέω την κυβέρνηση εννοώ και τους εταίρους και τους τρεις. Ναι, ρε παιδιά, είμαι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Δίκαια λένε τα αιτήματα, αλλά παιδιά δεν υπάρχει στο σιρτάρι τίποτα. Άκουγα τον κύριο Βενιζέλο ή τον κύριο Κουβέλη να λέει προς τους. Κινητοποιούμενους στις αστικές συγκοινωνίες, να το συζητήσουμε ρε παιδί μου, εντάξει όχι να φύγετε από το ενίο μισθολόγιο, αλλά να δούμε μια ρύθμιση που να έχει να κάνει ανάλογα με τις ειδικότητες, τον χρόνο, τα πτυχία κτλ. Τη θέση εργασίας κτλ. Δίκιο, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Κοιτάξτε τώρα για το θέμα του αγροτών. Πριν να απαντήσετε κύριε Βούλτε, με συγχωρείτε, γιατί πρέπει να δούμε μια εικόνα από την τράπεζα που έχουν πάει οι συνταξιούχοι για να πάρουν τα χρήματα. Ουρές από το πρωί στις τράπεζες. Υπάρχει και ένα θέμα επιπλέον, δεν έχει πάει ακόμα χρηματοαποστολή. Κοιτάξτε τι ώρα είναι 9 σχεδόν η ώρα. Μιλάμε για εκατοντάδες συνταξιούχους που ταλαιπωρούνται από τις 12.30 τη νύχτα. 12.30. Διότι... Οι περισσότεροι πήγαν τα ξημερώματα 5 και 6 το πρωί να περιμένουν στην ουρά, γιατί υπήρχε το πρόβλημα και με το δεκαήμερο αυτό, όπως ξέρετε κύριε Βούλτεψη, που είναι κενό στην πραγματικότητα. Έπαιξε ρόλο, γιατί τέλειωσαν τα λεφτά των ανθρώπων και τρέχουν όλοι να πάρουν τώρα τα χρήματά τους. Αλλά εδώ συγκεκριμένα δεν, έχει πάει και... δεν έχουν πάει τα χρήματα. Γιώργο Τσελίκα, τι γίνεται. Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Λερναία είδα κατά τη ώρα. Λοιπόν, είχαμε ένα τέταρτο διακοπή γιατί. Με τη βοήθεια του Γιάννη Κούπερ θα δείτε, μόλις τώρα έχει έρθει η χρηματοαποστολή. Α, ήρθε. Μάλιστα. Να ταΐσει τα μηχανήματα, βέβαια. Δεν πάει στα μηχανήματα οι άνθρωποι, τελείως. Μέσα, δίνει και στα μηχανήματα. Άλλος άνθρωπος δεν πάει. Μηχανήματα, αν δείτε, λίγοι άνθρωποι πάνε. Θα μας δείξει ο Γιάννης Κούπερς πάλι στα ATM. Πάνε, ξέρεις, οι πιο νέοι ναι. άνθρωποι που ξέρουν. Λοιπόν, μέσα πάντως εξυπηρετείται ο κόσμος κανονικά. Αυτοί που είδαμε το πρωί είναι ακόμα μέσα. Απλά είναι μεγάλη. Η Εθνική Τράπεζα εδώ στην Καλυθέα έχει βάθος. Μπορεί να φαίνεται μικρή απ' έξω, αλλά έχει βάθος πολύ μέσα. Mm-hmm. Είναι και 6 ταμεία που δουλεύουν και τα 6 ταμεία. Οπότε υπάρχει αποσυμφόρηση. Mm-hmm. Βλέπετε καλά. Λοιπόν στα ATM υπάρχουν άνθρωποι. Εντάξει, μπαίνουν και πολύ με πολύ αργό ρυθμό γιατί μπαίνουν ένας-ένας μέσα και αυτό το σύστημα στις τράπεζες. Ασφάλειας. Της ασφάλειας της πόρτας ακριβώς. Ένας-ένας μπαίνει μέσα. Αλλά και πάρα πολλοί στον κόσμο, Γιώργο. Πάρα πολλοί στον κόσμο. Συνέχεια λέω μπαίνουν, έρχονται ουρά. Ναι, είναι και με την αποστολή που έκοψε ένα τέταρτο την πόρτα τη ροή. Για να κάνει για να βάλουν τα χρήματα. Η ουρά θα παραμείνει μέσα. Ταλαιπωρία. Η δυσκολία να δουλέψουν που λένε με τα ATM οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι. Δύο αυτό το δεκαήμερο κενό που υπήρξε από τις 21 μέχρι τις 30-31. Το οποίο είναι εξοδοτικό, βέβαια. Το οποίο. Μεγάλο το μήνα που λένε το συγκεκριμένο. Ναι. Βέβαια είναι εξοδοτικό. Υπάρχει χρηματοδοτικό κενό που λέει και το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑ στο πρόγραμμα. Το έχετε αγαπήσει τόσο πολύ το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑ. Τώρα κύριε Σκουλέ, το επικαλείστε παντού πια. Τι θα γίνει με το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑ. Λοιπόν, κυρία Βουλτεψή, να δούμε τώρα όμως. Εντάξει, αυτό τώρα το θέμα προφανώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο φαντάζομαι ότι θα επιληθεί δηλαδή το πώς θα πηγαίνουν τα χρήματα θα εξομαλυνθεί. Στην πορεία του χρόνου. Το θέμα των αγροτών. Το θέμα των αγροτών, κανείς δεν αρνείται ότι το εισόδημα των αγροτών μας βαίνει μειούμενο κυρίως και λόγω της κρίσης. Mm-hmm. Όμως, αυτή τη στιγμή οι αγρότες. Τώρα δεν έχει μας, όλα τα λεφτά. Αυτοί οι αγρότες. Έχει, πώς δεν έχει. Έχει.
Έχει. Γιατί οι αγρότες μας είναι οι μόνοι, να πούμε την αλήθεια, οι οποίοι έχουν πάρει χρήματα κατευθείαν στο λογαριασμό τους, χωρίς να τους έχουν κοπεί. Δηλαδή, οι χρηματοδοτήσεις, οι ενισχύσεις μπήκαν όλες. Μπήκανε από την κακιά Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τώρα έχουμε την κακιά Ευρωπαϊκή Ένωση και το καλό δουνουτού. Αυτή η κακιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έβαλε με προκαταβολή τα μισά τον Οκτώβριο λόγω της δυσμενού συγκυρίας. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά να δούμε και την άλλη πλευρά. Αυτή η κακιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν λεφτά να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι. Μισολεφτά. Να αρχίσει η νέα περίοδο. Κοιτάξτε, παιδιά. Δεν έχουν πάρει τις επιστροφές. Δεν έχουν φτηνό πετρέλαιο. Δεν μπορούν να πάρουν δάνεια από τις τράπεζες. Και τις επιστροφές αρχίζουν να παίρνουν. Και ο ΕΛΓΑ πληρώνει. Δεν είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς. Να πω μόνο. Στο 6% έτσι. Ναι, υπάρχει μείωση. Έχει μειωθεί. Ακούστε να δείτε. Έχει μειωθεί οπωσδήποτε. Όμως. Ο αγροτικός μας κόσμος, αυτά τα χρόνια που είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αγροτικά μας, έχουν έρθει πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η πλέον ευνοημένη χώρα. Ναι. Πώς γίνεται κάθε Ιανουάριο να βγαίνουν στο δρόμο οι αγρότες της πλέον ευνοημένης χώρας, αυτό είναι ένα μυστήριο πράγμα. Ένα... Και μπορεί σχετίζεται. Να το... Να το πεις εγώ δέχομαι αλλά προς τις και με δεν την πολιτική. Να πείτε, τι θα κάναμε, ρε, παιδιά, τα λεφτά. Σχετίζεται, ναι, και με τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι έλεγχοι που δεν γίνονταν ποτέ και πήγαιναν αλλού τα χρήματα. Πώς γίνεται να εισάγουμε τα μισά προϊόντα. Και πλέον που καταναλώνουμε στην Ελλάδα, εντάξει, ενώ πήγαν τόσα δισεκατομμύρια στην αγροτιά, σας μιλάω δεν έχουμε ούτε καν ότι η Ελλάδα έχει ευνοηθεί περισσότερο από κάθε άλλη χώρα. Μα γι' αυτό δοθήκανε. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει. Τελειώνω με αυτό. Η Ελλάδα έχει ευνοηθεί περισσότερο από κάθε άλλη χώρα. Και αυτό πλέον πρέπει να σταματήσει, να μας προβληματίσει, διότι έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Θα ικανοποιήσετε κάτι από τα αιτήματά του, γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα χθες να λέει ναι σε όλα στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε να δείτε, θυμάστε την άλλη φορά με τα λεφτά με το πακέτο Χατζηγάκη που ήρθε η καταδικαστική απόφαση. Προσέξτε. Ναι, ακόμα αλλά είναι μετά... στα δικαστήρια η υπόθεση, δεν έχει λήξει. Έληξε, λέει, πρέπει να επιστραφούν από τους αγρότες στο ελληνικό κράτος και μπήκε στη μέση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πάλι και είπε ότι λόγω της δυσμενού συγκερίας ακυρώνω την απόφασή μου. Μάλιστα. Η κακιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Λέω. Μην τσιγκλάτε τον κύριο Σκουλέτη, γιατί θα μιλήσει μετά το διάλειμμα. Όχι, εντάξει, δεν είπα τίποτα. Το ερώτημα υπάρχει, κύριε Σκουλέτη. Λέει ένας κόσμος, και να απαντήσετε μετά για να έχετε και όλο τον χρόνο σας, κόψω στα 30 δευτερόλεπτα, ότι κάνετε ό,τι κάνει κάθε αντιπολίτευση. Παιδιά, εμείς είμαστε για σας εδώ. Όλα. Καλά μας τα λέτε. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε τώρα λοιπόν στον κύριο Σκουλέτη, που όπως λέει συνηθίζει κάθε αντιπολίτευση και δει κάθε αξιωματική αντιπολίτευση, όποιος και να είναι σε αυτή τη θέση, υπόσχεται σε όλους όλα. Παιδιά, έχετε δίκιο όλοι. Θα τα τακτοποιήσουμε μόλις εμείς βγούμε κυβέρνηση. Δεν λέει το πώς βέβαια. Προχθές. Από πριν δεν το λέει. Όχι, το πώς. Αλλά προχθές λέω. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά μπορούν να υπάρξουν. Και το συζητάμε. Πώς θα το συζητήσουμε μετά. Εγώ αντιπαρέρχομαι το κλασικό σχόλιο που ακούω κάθε φορά όταν είναι να μιλήσει ο Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπόσχονται όλοι σε όλα και που θα τα βρει. Δεν το κάνουν, το κάνουν. Αυτό το έχουμε σχολιάσει. Ωραία, πάμε. Πιο σημαντικό θεωρώ να κουβεντιάσουμε σήμερα για τον αγροτικό κόσμο. Ωραία, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται σήμερα την οριακότητα που βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος είναι όλος εκτός πραγματικότητος. Δεν είμαστε σε μια κλασικού επαναλαμβανόμενη σε ετήσια βάση κινητοποίηση. Είμαστε σε μια στιγμή όπου μετά από δεκαετίες αυτής της επιδοματικής πολιτικής έναντι του αγροτικού κόσμου έχει απαξιωθεί το επάγγελμα, έχει συρρυκνωθεί η παραγωγή. Αντιλαμβανόμαστε ότι σημερινές συνθήκες κρίσης αυτό είναι ολέθριο. Θα έπρεπε να είχαμε έναν αγροτικό τομέα ο οποίος να παράγει σήμερα, να μπορεί να στηρίξει την ελληνική οικονομία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και αντίθετα ακολουθούνται μέτρα τα οποία ουσιαστικά οδηγούν στον αφανισμό του. Δηλαδή, ακριβό ρεύμα, ακριβό καύσιμο. Φορολόγηση των αγροτικών γεών στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που δεν ξέρουμε πώς. Μείωση της επιστροφής του ΦΠΑ. Ιδιωτικοποίηση και χάρισμα στην Τράπεζα Πειραιώς, της Αγροτικής Τράπεζας, υποθήκευση της αγροτικής γης. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτή η υπόθεση. Χάνει το κράτος ένα εργαλείο να παρεμβαίνει διαρθρωτικά στον αγροτικό τομέα. Αν όλα αυτά ουσιαστικά δεν οδηγούν στο να εξοδηθούν αυτοί οι άνθρωποι στο περιθώριο, τι άλλο είναι? Άρα νομίζω ότι είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά δικαιολογημένη αυτή η κινητοποίηση. Και αντιλαμβάνονται οι Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα της ταλαιπωρίας, ανεξάρτητα της μορφής της κινητοποίησης, ότι εδώ οφείλουμε να ξαναθέσουμε τα πράγματα στην αγροτική παραγωγή, στον αγροτικό κόσμο εξ αρχής. Πρέπει να το κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει
άλλη λύση. Το λέει η κυβέρνηση παντός. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα θέμα. Όταν επενδύεις στον αγροτικό τομέα, ξέρεις ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα έχεις κεφάλαιο. Ναι. Θα έχεις παραγωγή. Άμεσα, έτσι. Δεν είναι. Μα κάποιοι έχουν γυρίσει. Αυτό είναι σωστό, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, βλέπετε γυρίσει. Λοιπόν αυτή τη στιγμή να υπάρχει αυτή η μέρημνα. Δεν υπάρχει. Αντίθετα, μέσα σε αυτό το μνημονιακό σχέδιο καλπάζει και ισοπεδώνει τα πάντα. Άρα λοιπόν χρειάζεται να είμαστε διπλά και τριπλά αλληλέγγυοι. Δυνατότητες υπάρχουν πέρα από το σχέδιο. Το σχέδιο που λέτε τώρα για ανάπτυξη στην επόμενη δεκαετία και μπροστά μας είναι σωστό. Αλλά για άμεσα λέμε αποτελέσματα. Οι αγρότες φωνάζουν για σήμερα. Μα τα αιτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Σας είπα ορισμένα πράγματα. Μπορεί λοιπόν να μπαίνει χαρά τη γεωτρήση. Μπορεί λοιπόν να αντιμετωπίζεται το ρεύμα όπως αντιμετωπίζεται. Είναι όμως λάθος από την άλλη πλευρά να φορολογείται ο αγρότης κανονικά. Δηλαδή να μην ισχύει αυτό. Είναι σωστό να φορολογείται όπως να γίνεται. Όχι, άλλο. Δεν φορολογούνται. Διότι τώρα έχουμε ένα συστηματάκι που δίνει τη δυνατότητα στο μεσάζοντα να κόβει ό,τι απόδειξη καλά, θέλει. Καλά, τι θέλετε έτσι, να πείτε. Δηλαδή, δηλαδή, ότι απεργούν τώρα για το 2014. Υπέρ του μεσάζοντα. Και εις βάρος του καταναλωτή. Διότι Ιανουαρίου η απεργία είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναδούμε το θέμα των αγροτικών συνεταιρισμών έξω από κομματικούς ελέγχους όπως υπήρξαν φυτώρα διαφθοράς. Αυτό μπορεί πράγματι με μια απευθείας συνεννόηση με καταναλωτικά κινήματα να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών. Έχουν υπάρξει, έχουν αυτενεργήσει οι πολίτες. Έχουμε δει τη δημιουργία αγορών χωρίς μεσάζοντες. Αυτά πρέπει μεροληπτικά αυτή τη στιγμή η πολιτεία. Όλα αυτά συμποσούνται μέσα στα αιτήματα μεταφορά πόρων. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Νομίζω λογικά πράγματα είναι αυτά. Όμως χρειάζεται μια μεταφορά πόρων για να γίνουν όλα αυτά. Και σου λέει και άλλη οργάνωση. Και άλλη πολιτική βούληση. Και άλλη οργάνωση. Το οποίο δεν υπάρχει. Σου λέει, παιδιά, το οποίο δεν υπάρχει. Από πού εδώ. Να δω δικό μα μόνο το θέμα. Υπάρχει η ΚΑΠ εδώ. Υπάρχει κοινή αγροτική πολιτική που σου βάζει ορισμένες υποχρεώσεις, κύριε Σκουρλέτη. Βεβαίως. Δεν μπορεί να κάνει αυτόνομη πολιτική απόλυτα. Μα μόνο η ΚΑΠ εφαρμόζεται. Υπάρχει ΚΑΠ, υπάρχουν και οι μεγάλες εσωτερικές ευθύνες. Δεν υπήρξε λοιπόν σχέδιο. Δεν υπήρξε ποτέ σχέδιο. Υπήρξε μια προσπάθεια. Ό,τι οι πόροι ερχόντουσαν να κατανεμηθούν με στενά ιδιωτελή κριτήρια, και ενώ ιδιωτέλεια έχει να κάνει με τους κομματικούς συμφερόντων. Κύριε Γιώκα, εσείς που έχετε και μια σταθερή, αλλά αν η απάντηση είναι να σηκωθούμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρούμε λύση. Για να βρούμε λύση στο αγροτικό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και πολύ ωραίο αυτό. Κοιτάξτε, πάντως και εσείς είπατε ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι αυτή που έχει φέρει, είναι ο βασικός υπεύθυνος που έχει φέρει την κατάσταση εδώ πέρα. Αυτό που είπε η κυρία Βούλτεψη, κατά τη γνώμη μου, είναι και λίγο προκλητικό. Γιατί? Ότι οι αγρότες της Ελλάδας είναι οι πιο ευνοημένοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, οι αγρότες, δεν είπα. Τα αγροτικά. Δεν πήγαν πολλά λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, για τους αγρότες μιλάμε, για τους φτωχούς και μικρομεσαίους. Οι ίδιοι κάτι πήρανε, κάτι τα κάνανε, λοιπόν, τώρα οι επιδοτήσεις, που δίνανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα προηγούμενα χρόνια και η κοινή αγροτική πολιτική είχε έναν και βασικό στόχο. Τον περιορισμό της παραγωγής. Την καταστροφή της παραγωγής. Και υπάρχουν σημερινά στοιχεία που, αν μου επιτρέψετε να τα αναφέρω. Γρήγορα, ναι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, τα τελευταία 10 χρόνια, έχει μειώσει την αυτάρκειά της σε πουλερικά στο 30%. Σε πάνω από 50% στο χοιρινό κρέας, στο βοδινό κρέας το ίδιο. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μας, το ζητούμενο. Και αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό μας υποχρεώσει η Ευρώπη να το κάνουμε. Βεβαίως. Η κοινή αγροτική πολιτική είχε αυτόν ακριβώς το στόχο. Στα πλαίσια του καταμερισμού εργασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια των κατευθύνσεων και των δεσμεύσεων και των ποσοστώσεων, είχε αυτό το στόχο. Λοιπόν, αλλά προκρίσει, σήμερα, εγώ δεν άκουσα κανένα να μιλάει για αυτά τα θέματα με δεσμό. Μόνο εσείς τα λέγατε. Με συγχωρείτε. Τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο, μιλάμε και για αυτά. Επιβεβαιώνεται. Γιατί πριν πέραν τις επιδοτήσεις από την Ευρώπη και δεν μίλαγε κανείς. Κύριε Οικονόμου, τελειώνει όμως τώρα. Κύριε Οικονόμου, επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όλα τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική που, αν θέλετε, να σας πω να το παραδεχτώ, ότι παγίδευσε και ένα μέρος των αγροτών. Παγίδευσε και ένα μέρος των αγροτών. Όμως επιβεβαιώνεται ότι τελικά έφερε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε προβλέψει. Η ουσία είναι ότι σήμερα οι αγρότες έχουν δίκιο να αγωνίζονται. Γιατί αυτή τη στιγμή με τα τελευταία μέτρα και με την αγροτική πολιτική και με το γεγονός ότι αναγκάζονται να αγοράζουν σε υπέρογκες τιμές τα αγροτικά εφόδια, το λίπασμα και όλα τα υπόλοιπα, μειώνεται το αγροτικό εισόδημα 40%. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είτε ο αγρότης πρέπει να εξαθλειωθεί. Για να γίνει ανταγωνιστικός στα εισαγόμενα, είτε πρέπει να ξεκληριστεί, να πουλήσει τη γη του και να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια. Να δημιουργηθούν μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το κράτος από πάνω, δηλαδή. Αυτό λέτε. Να είναι το κράτος πάλι από πάνω. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, εμείς μιλάμε
και για σήμερα, για στόχους πάλι. Δεν μπορεί δηλαδή ο αγρότης να έχει μια επιχειρηματική αντίληψη για να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Μιλάμε για τον παραγωγικό συνεταιρισμό. Πρέπει να δίνουμε το λάδι μας στην Ιταλία χήμα και να μας το στέλνει πίσω εμφιαλωμένο. Μιλάμε για το παράδειγμα όμως, το χτυπάνε. Η Δοδόνη, τι είναι. Πετυχημένη η συνεταιριστική επιχείρηση. Εμείς μιλάμε για τον παραγωγικό συνεταιρισμό. Όχι σαν τον συνεταιρισμό που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν είναι μόνο. Δεν είναι κομματοκρατία που είπε ο κ. Σκουλέτης. Αλλά οι συνεταιρισμοί ήταν κάτι το απίθανο. Οι συνεταιρισμοί τα προηγούμενα χρόνια, οι περισσότεροι από αυτούς είτε τους χρεοκόπησαν είτε γίνανε ανώνυμες εταιρείες. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα διαφορετικό σχεδιασμό στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, το οποίο έχει δύο βασικές προϋποθέσεις. Από τη μια μεριά πρέπει να φύγει από τη μέση η κοινή αγροτική πολιτική και από την άλλη μεριά πρέπει να φύγει από τη μέση ο εμποροβιομήχανος, ο αγροτοβιομήχανος. Αυτός που σήμερα ελέγχει την αγορά, τα δίκτυα διανομής. Φορολογία πρέπει να αλλάξει. Είναι αυτός που καθορίζει τι θα παράγεται και πώς θα παράγεται. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών, κατά τη γνώμη σας. Να αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών ή όχι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο αγρότης υπερφορολογείται. Με βάση τα τελευταία μέτρα υποφερολογείται. Και με τα χαράτσια, και με τα χαράτσια στον ΕΛΓΑΤ, στις φορές στον ΟΓΑ, με τη μείωση του ΦΠΑ από το 11 στο 6% είναι 40% η μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, δεν είναι, αγρότες αυτή δεν είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα. Οι αγρότες δεν έχουν πληρώσει ποτέ. Λοιπόν, για να πάρουμε και την άποψη της κυρίας Ρεπούση. Είδα τον κύριο Κουβέλη, κυρία Ρεπούση, προχτές να συναντάτε με τους εκπροσώπους των αγροτών, ή μάλλον μιας μερίδας των αγροτών, για να είμαι ακριβέστερος, και να δεσμεύεται ότι θα το θέσει το θέμα, αλλά όχι μόνο θα το θέσει, θα δοθούν λύσεις στη συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών. Να το ρωτήσω και σε εσά. Κύριε Σκουλέτη, μας έχει ζητήσει, ζητήσατε συζήτηση στη Βουλή, κύριε Σκουλέτη. Ναι, ο κύριος Σκουλέτης, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε συζήτηση στη Βουλή και τα λοιπά. Ξανεβαίνει το θέμα. Με τι χρήματα. Δηλαδή, θα το ακούσει τώρα και να το πω και από την άλλη πλευρά που δεν μου αρέσει καθόλου που θα το πω αυτό, αλλά θα το πω. Ναι, θα το ακούσει και από δίπλα του συνταξιούχου που του κόψαν ένα ποστό και θα πει αδέρφια, επιδοτήστε με και δεν με επιδοτεί κανείς. Ο παραδίπλα που του κόψαν το μισθό, παιδιά. Πάντως, κύριε, πούμε, τι λεφτά. Είναι για προς το δικό του συμφέρον. Το ξέρω, κύριε Γιώκα, εγώ το λέω ως... Να μην ανέβει το κόστος παραγωγής και κυρίως να μην γίνει άμα Ελλάδα δεν διώξουμε τους μεσάζοντες χώρα, από τη μέση, να μην γίνει δεν Ελλάδα χώρα διατροφικά εξαρτημένη. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλου του λαού. Αυτό είμαστε, κύριε Γιώκα. Εκεί οδηγείται αυτή η πολιτική. Δεν το λέμε, παιδιά, ως διαπίστωση. Να δούμε τι θα κάνουμε για να μην ισχύει. Κυρία Ρεπούση, λοιπόν, θα ήθελα να πάρω μέρος στην κουβέντα σας που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη. Λέγοντας καταρχήν ότι αναμφισβήτητα έγιναν πάρα πολλά λάθη. Και όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της παραγωγής. Και θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που λέχθηκαν στο τραπέζι. Ωστόσο, εκτός από τις αποτυχίες στο επίπεδο της ευρωπαϊκής πολιτικής, θα πρέπει πάντα να αναζητούμε και τις κινήσεις τις δικές μας και ως ελληνική πολιτεία και ως αγροτικός κόσμος σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Και δεν μπορεί να μας φταίει πάντα κάποιος άλλος, είτε αυτός λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Ρωσία, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή οι χωματερές ήταν ένα φαινόμενο που χαρακτήρισε την αγροτική παραγωγή και που δεν είχε να κάνει μόνο με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και με τα δικά μας και με άλλα γενικότερα ρεύματα. Εγώ θα έλεγα η στροφή προς τις πόλεις, η αναζήτηση του εύκολου κέρδους, η εγκατάλειψη της γης ήταν φαινόμενα που χαρακτήρισαν όλη την προηγούμενη περίοδο και τη δική μας πολιτεία και το δικό μας κράτος. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο πάρα πολύ κρίσιμο. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, πολύ περισσότερο από ό,τι παλιότερα, θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να δει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον αγροτικό κόσμο, γιατί εκτός από τα συγκεκριμένα αιτήματα είναι δίκαια ή άδικα, υπάρχει και ένα θέμα. Θέλουμε να ενισχύσουμε την επιστροφή των ανθρώπων, κάποιων ανθρώπων στην εκεί, πολύ περισσότερο που έχουμε κρίση. Αλλά αυτό θέλει ένα σχέδιο το οποίο δεν το βλέπουμε, ναι, κύριε Ρεπούση. Ένα λεπτό. Αυτό χρειάζεται αυτό σχέδιο. Είπε ο ναι, κύριε οικονόμου. Χρειάζεται σχέδιο και αυτό το σχέδιο πρέπει να το βρούμε. Χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές, για παράδειγμα στη ρύθμιση της σχέσης ανάμεσα στον παραγωγό και στον καταναλωτή, όλη αυτή τη ιστορία των μεσαζόντων. Χρειάζονται λοιπόν, χρειάζεται σχέδιο και πολιτικές. Τώρα έρχομαι στα συγκεκριμένα αιτήματα των αγροτών. Θέλω να ξεχάσω την εικόνα ότι κάθε χρόνο έχουμε το κλείσιμο των δρόμων, τους αγρότες να διεκδικούν, την πολιτεία να υποχωρεί σε ένα βαθμό και να εγκαταλείπει αυτό που όφιλε να κάνει όλες αυτές τις αλλαγές, και θα περάσω στα συγκεκριμένα αιτήματα που πολλά είναι δίκαια.
Και αυτό που υποσχέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, να το θέσει στο επίπεδο των πολιτικών αρχηγών και να εξαντλήσει τα περιθώρια που έχει η ελληνική πολιτεία για να δικαιώσει τα συγκεκριμένα αιτήματα, είναι σοβαρό. Μάλιστα. Εγώ μάλιστα. θέλω να προσθέσω και κάτι προσθέσω άλλο. Κάτι για... Που αφορά και τις συγκοινωνίες και όλα τα δίκαια αιτήματα που προφανώς υπάρχουν. Όλα δίκαια είναι όλων. Χρυσό. Ένα λεπτό. Όχι όλα δίκαια είναι όλων. Υπάρχουν και όλα δίκαια αιτήματα. Όταν πηγαίνουμε σε μία συνομιλία, υπάρχει έννοια της διαπραγμάτευσης. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο αγρότης, ο υπάλληλος στο μετρό συγκοινωνίες και να λέει το σύνολο είναι αυτό. Μπορεί να είναι δίκαιο το αίτημά του. Αλλά όταν πηγαίνει σε διαπραγμάτευση, σημαίνει διαπραγματεύομαι, κάποια θα δεχτώ, κάποια δεν θα δεχτώ και από εκεί και πέρα ξέρω ότι υπάρχουν κι άλλα. Ναι, δεν έχουμε αυτό μάθει να συζητάμε το στοιχείο στο συνδικαλιστικό μας κίνημα πρέπει να μπει σε όλους τους χώρους, έτσι ώστε να μην κλείνουν οι δρόμοι, να μην σταματάνε τα τρένα ή τα μετρό. Αλλά οποία... φαντάζομαι, κυρία Ρεπούση, και ως εκπρόσωπος ενός αριστερού κόμματος, δεν περιμένετε τμήματα της κοινωνίας που πλήττονται, εγώ δεν θα πω εκτιμούν ότι πλήττονται, πλήττονται από μια οικονομική πολιτική, να κάθεται στον καναπέ και να περιμένουν και να λένε, παιδιά, τι να κάνουμε, κόψτε το μισθό. Παιδιά, για να σας πω και να πάμε αμέσως μετά και να το συζητήσουμε. Όχι, να μου πείτε να απαντήσω. Ναι, θα απαντήσετε και παιδιά, ευχαριστώ. Δεν έχουμε πετρέλαιο για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και θα, και θα μεταφέρουμε θα μεταφέρουμε τους αρρώστους από εκεί. Το λέω γιατί θα πάμε στην Ιεράπετρα και θέλω να το πάμε μετά και στο πώς γενικά πολιτικά αυτά αντιμετωπίζονται, με ποιο σχέδιο. Γιατί ακούω και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Δημοκρατική Αριστερά όσον αφορά την κυβερνητική πλευρά και από το ΣΥΡΙΖΑ την ανάγκη να υπάρξει ένα σχέδιο, εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας, για την αλλαγή της κατάστασης. Αλλά μέχρι τότε θα έχουμε πεθάνει μισή στην Ελλάδα. Θα έχουμε μείνει, ναι. Πρέπει να αντιμετωπίζετε και μια καθημερινότητα που είναι δραματική και βάρβαρη. Και γι' αυτό λέω να πάμε στην Ιεράπετρα και να δούμε και τα σχέδια πώς εφαρμόζονται σε κυβερνήσεις συνεργασίας, σε κυβερνήσεις. Πρόταση κυβέρνηση που ψάχνει να βρει συμμάχους για τη συνεργασία ή στις μεμονωμένες. Θα συζητήσουμε μετά από την Ιεράπετρα που θα δούμε τώρα όλοι. Ναι. Θα συζητήσουμε και το θέμα των ακινήτων και της φορολογίας. Που πολλοί βλέπω διαμαρτύρεστε εντονότητα, αλλά πάτε και ψηφίζετε μετά, βουλευτές εννοώ. Ναι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στην Ιεράπετρα λοιπόν. Καλημερίσουμε. Το Μάριο το Διονέλη. Μαρία, δεν σε βλέπω. Μαζί με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Μαρκόπουλο, για να δούμε αυτό το φοβερό θέμα. Ένα νοσοκομείο να μένει από καύσιμα. Κι όμως έμεινε από καύσιμα. Mm. Το καλοριφέρ δεν μπορώ να σας το μεταφέρω βέβαια από την κάμερα, αλλά είναι εντελώς παγωμένο. Mm. Είναι η τέταρτη μέρα χωρίς πετρέλαιο στο νοσοκομείο. Δηλαδή όλο το νοσοκομείο είναι... αυτή τη στιγμή είναι παγωμένο, Μάριε. Και οι χώροι που είναι ασθενείς. Είναι όλο το νοσοκομείο παγωμένο. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν βέβαια κάποια, κάποια μηχανήματα air conditioning. Δεν μπορεί να είναι σε όλο το νοσοκομείο όμως. Το οποίο βέβαια θα εκτινάξει το λογαριασμό του ρεύματος, όπως μας λέει ο διοικητής, στο επόμενο δίμηνο. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω ότι οι ασθενείς έχουν αρχίσει να προμηθεύονται και καλοριφέρ ηλεκτρικά για να τα φέρουν μέσα στο νοσοκομείο για να τα βάλουν στους θαλάμους. Mm-hmm. Είμαι με τον κύριο Μάνο Μαρκόπουλο, είναι ο διοικητής του νοσοκομείου. Πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα, κύριε διοικητή? Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλο. Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο. Που δεν έπρεπε να μιλάμε εμείς για θέρμανση εδώ στην Ιεράπετρα, μια και ξέρει όλος ο κόσμος ότι έχουμε ήπιες θερμικές. Ναι, αλλά σήμερα έχει 10 βαθμούς, 11 είδα. Πέσαμε εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, με τη μεταρρύθμιση το πρόβλημα είναι η αδυναμία να μας δώσουν πετρέλαιο η αγορά, διότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ να πληρωθεί. Και αυτό συμβαίνει διότι το μηχανοοργανωμένο σύστημα δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή. Ενώ μπορούμε να δώσουμε μια παραγγελία, δεν εκτελείται γιατί φοβούνται ότι δεν μπορούμε να κόψουμε ένταλμα. Γιατί τώρα, έγινε αυτό, έγινε το μοντέλο οργάνωσης και... δηλαδή, αντί να διευκολύνει, δυσκολεύει. Τώρα είναι κάθε μεταρρύθμιση, πιστεύω εγώ, ότι φέρνει τις δυσκολίες. Εμείς είμαστε τώρα όχι δηλαδή τώρα πετρέλαιο, για να παραγγείλετε πετρέλαιο, τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε? Τέλειωσε το πετρέλαιο, τι κάνετε? Δεν μου δίνουνε, διότι θα κάνει πάρα πολύ καιρό να πληρωθεί. Στάση πληρωμών λέγεται. Η λεγόμενη εταιρεία που μας έχει κάνει τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να φτιάξει τις συνενώσεις των νοσοκομείων και αυτό θα καθυστερήσει. Εδώ μιλάμε όμως, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, εδώ μιλάμε δίκητα. Μιλάμε για τα αυτονόητα πράγματα, δεν μιλάμε για τις προμήθειες. Εγώ δεν σας λέω να παραγγείλετε προμήθειες. Τελείωσε το πετρέλαιο. Πρέπει να έχετε πετρέλαιο. Είχε τρόφιμο. Δεν είχα τρόφιμα, δεν έχω αντιδραστήρια, δεν έχω αυτά όλα. Μου είπατε ότι με το οξυγόνο υπάρχει θέμα με τη σφιά. Το οξυγόνο θα μου τελειώσει σε 7 μέρες και δεν ξέρω πώς θα το παραγγείλω. Αυτά τα προβλήματα δεν τα έχω μόνο εγώ. Τα έχουν τα νοσοκομεία, όλα τα περιφερειακά που έχουν συνενωθεί. Διότι
θα πρέπει, σας είπα, η Όρκο, αυτή η εταιρεία, να μας φτιάξει τα τα συστήματα που να μπορέσουμε να κόψουμε εντάλματα. Εμείς πάμε τώρα όλοι στον Άγιο Νικόλαο. Είναι και αυτό ένα τεράστιο πρόβλημα. Εσείς με ποια νοσοκομεία έχετε συνεννοηθεί? Εμείς έχουμε συνεννοηθεί η Σιτία, η Ιεράπετρα και το Διαλυνάκιο που έχει αυτή τη στιγμή και τις ιστορίες με τον Άγιο Νικόλαο. Διοικητής του Αγίου Νικολάου έχει όλες τις αρμοδιότητες να θα παίρνει. Συγγνώμη, η συνένωση έγινε πριν φτιαχτεί το μηχανογραφικό σύστημα για να μπορείτε να παραγγείλετε? Έκανε ο κύριος Λοβέρδος στις 4 Μαΐου, δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Καλή τώρα. Από εκεί και πέρα, ναι. Από εκεί και πέρα μας έκανε και ένα οργανισμό που διορθώθηκε, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Στις μεταρρυθμίσεις πάντα δημιουργούνται προβλήματα. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Αλλά ναι, ο κόσμος το καταλαβαίνει όμως. Περιμένουμε μια καλύτερη διαχείριση διοίκησης. Το θέμα είναι, κύριε Μαρκόπουλε, να μην κινδυνεύσουν οι ασθενείς στο όνομα της μεταρρύθμισης. Γιατί εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια διάλυση εδώ στο νοσοκομείο με αυτά που μας λέτε. Και δεν είστε το μόνο, όπως φυσικά λέτε, το ξέρουμε και εμείς από το ρεπορτάζ. Κοιτάξτε, προσπαθούμε και κρατάμε ισορροπίες και με τον κόσμο απ' έξω. Είμαστε γέννημα θρέμα της Ιεράπετρας, εγώ τουλάχιστον. 40 χρόνια εδώ είναι η δουλειά μου. Και κατά κάποιο τρόπο όλες μου τις δημόσιες σχέσεις, αν θέλετε, τις έχω ρίξει πάνω στο νοσοκομείο. Είδα ένα χαρτί του καρδιολόγου, είναι ο διευθυντής της καρδιολογικής, αν δεν κάνω λάθος. Μου έστειλε ο καρδιολόγος ένα χαρτί, διότι είναι βορεινά τα δωμάτια του καρδιολογικού, είναι γεμάτο από εμφράγματα και ότι είναι αυτή τη στιγμή. Έχει ψύχος, λέει, μέσα. Εδώ διαβάζω για ψύχος. Μην κοιτάτε εδώ στο ισόγειο, υπάρχουν δύο κλιματιστικά και κατά κάποιο τρόπο στον κόσμο κάτι είναι κάποιο καλύτεροι. Αλλά μας βλέπετε ότι και εμείς είμαστε στο γραφείο με τα μπουχάν, παλτά μας. Κύριε Δικητά, δεν σύννεφα με αυτά που μας λέτε, αλλά κάθε φορά... Εγώ, κύριε Γυριτζή, δράτομαι της ευκαιρίας να φω κάτι, αν μου το επιτρέπετε. Περιφερειακό νοσοκομείο είμαστε, αλλά... Αν δείτε, τώρα εκδίδομαι βιβλίο που είναι απάβγασμα 10-15 ετών από την παθολογική, που είναι μια μεθοδολογία που θα το μοιράσουμε και στον Υπουργό και σε όλα τα νοσοκομεία. Με τι λεφτά το βγάλατε αυτό? Με δικά μας λεφτά, δεν έχει κόστος του νοσοκομείου, με προσφορές. Ναι. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι τα περιφερειακά νοσοκομεία θέλουν μια μεγάλη προσοχή, διότι κάνουν πολλή δουλειά και σε βάθος, παρέχουν ιατρικές... υπηρεσίες, αλλά και επιστήμη ταυτόχρονα. Κύριε Μαρκόπουλε, κόσμο έχουμε στην Ιερά Πετρακή, Γυριτζή. Ελάτε. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Εξυπηρετούμε δεξιά μας όλες τις εξαγωγικές εταιρείες με τα πρώιμα και πευτικά. Ανατολικά έχουμε 5.000 κλίνες τουρισμό. Οι Ιεραπετρίτες δουλεύουμε σκληρά. Δουλεύουμε σκληρά συνεχώς και έχουμε ταΐς και την Ελλάδα με ντομάτες. Ναι. Έτσι. Να, είναι και αυτό. Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Δικητά. Ελπίζω να ακούει ο Υπουργός τουλάχιστον να παρέμβουν κάποιοι άνθρωποι να διορθωθούν τα πράγματα. Άπτεται, αυτό. Είπε ο κύριος Κουλέτης μια κουβέντα. Μπορεί να είναι και ανάποδα όμως η συζήτηση, διότι κύριε Σκουλέτη μου, αν αυτό είναι στάση πληρωμών. Δεν είναι στάση πληρωμών. Δεν είναι. Το συγκεκριμένο είναι θέμα γραφειοκρατικό. Ναι, μοντέλο οργάνωση. Εγώ άκουσα για το φόβο της αγοράς το πότε θα πληρωθεί. Όχι, ναι, αλλά. Όχι. Εντάξει. Λέω όμως, αν είναι έτσι τα πράγματα. Το οξυγόνο για να μην πάρει τα πρόβλημα ρευστικό, τι σημαίνει ότι τελειώνει το οξυγόνο? Όχι, δεν είναι αυτό. Σε 8 μέρες τελειώνει το οξυγόνο. Και φαντάζομαι θα είναι μόνο αυτά. Οι καθετήρες, τα υλικά, τα διάφορα. Δεν υπάρχει θέμα στάση πληρωμών. Μέσα στον προϋπολογισμό υπάρχει λειτουργία για την υγεία και υπάρχει λειτουργία για τη θέρμανση. Αν το νοσοκομείο δεν έχει θέρμανση, η δόση ήρθε. Μα πέφτουν τα λεφτά. Ακούστε με. Αφού οι γιατροί κάνουν επίσης εργασίες αυριανές, πώς πέφτουν τα λεφτά? Ρε παιδιά, αυτά τα λέει ο κύριος Τσίπρας έξω για να δυσφημεί τη χώρα. Ότι τρώνε οι τράπεζες τα λεφτά των Γερμανών. Αφού τα ζούμε στην πράξη, κύριε Αποδεψή. Καταρχήν δεν με αφήνει. Μιλάτε τρεις. Εδώ τι γίνεται? Μιλάτε τρεις. Εμά δεν είστε σαφείς γι' αυτό. Δεν υπάρχει στάση πληρωμών. Είναι ένα καθαρά γραφειοκρατικό πρόβλημα, όπως κατάλαβα, για το οποίο θεωρώ ότι ευθύνεται και το Υπουργείο, ναι, και όμως η διοίκηση, διότι δεν αφήνεις να φτάσει η ώρα
να μην υπάρχει πετρέλαιο. Μα δεν το έκανε σήμερα ο άνθρωπος. Παιδιά, κοιτάξτε. Εγώ ξέρω ότι τα νοσοκομεία μας έχουν θέρμανση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι φούρνος. Επειδή έχω μπαίνω βγει σε πολλά. Είμαι θειασότης. Μα τι λέτε τώρα, από πέρυσι υπάρχουν. Θέλω να μιλήσω. Στα Μελίσια, να σας πω εγώ νοσοκομείο. Ποια Μελίσια. Στα Μελίσια, εδώ της Αττικής. Ποιο νοσοκομείο. Του Παπαδημητρίου. Του Παπαδημητρίου. Φίλος μου που είχε πάει με έμφραγμα μέσα. Πάγωνε. Πήρε κουβέρτες. Από πέρυσι. Μα τι λέτε τώρα. Στα νοσοκομεία. Όποιος έχει πάει, σκάει από τη ζέστη. Ήμουνα τώρα στον Άγιο Σάββα. Μην είστε και εσείς υπερβολικοί, κυρία. Ήμουνα στον Άγιο Σάββα. Πρέπει να ανοίγουν τα παράθυρα. Σε λίγο θα πάμε να κοιμόμαστε στα νοσοκομεία. Κυρία, θα φύγουμε από το σπίτι, να πάμε εκεί. Όμως κοιτάξτε, ακούστε να δείτε. Άκουσα να σου πω τώρα. Δεν θα μιλάω, δεν θα μιλάω. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν μπορώ να βγάζω τη φωνή μία με τη μακρύ, μία με εδώ πέρα. Όχι. Άλλο μακρύ τώρα αφήστε τη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει εκεί το θέμα. Τα χρήματα έχουν βγει, έχει έρθει η δόση. Είναι γραφειοκρατικό. Αυτό όμως είναι χειρότερο. Καταλαβαίνετε. Είναι καλύτερα είναι να πούμε γίναμε Αργεντινοί, δεν έχουμε ναι. να ζεστάνουμε, παρά να έχουν έρθει τα χρήματα από τη δόση. Να υπάρχει στον προϋπολογισμό και να βλέπουμε αυτό και το φαινόμενο. Αυτό θέλω να πω και να τελειώσω με αυτό. Όμως μη στενοχωριέστε, γιατί από ό,τι κατάλαβα τώρα με τις προτάσεις που γίνονται από τον Κουράκη και το ΣΥΡΙΖΑ για, το για τους παπάδες και το φορολογικό. Θα πάρουμε εμείς, τους παπάδες, θα δώσουμε όχι, η κηδεία θα γίνεται. Στην κορυφή κανέλα. Η κηδεία θα γίνεται. Και εσείς μας λέτε πράγματα που είναι τρέλα. Λογική δήλωση στα χέρια, όπως γίνεται στην Γερμανία. Ξέρετε, στην Γερμανία σταματήσαν να κηδεύουν αυτούς που δεν πληρώνουν αυτό το φόρο. Α, ναι. Αυτό είναι τωρινό. Τωρινό. Και εσείς τι φοβάστε. Λέει, βγήκανε και είπανε συγγνώμη, κύριε. Επίσης, θέλω να πω αυτό και δεν θα ξαναμιλήσω. Ελάτε για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Στη συνέντευξή του στο Wall Street Journal, τώρα, προχτές ο κύριος Τσίπρας, κατηγορεί τους γιατρούς ότι είναι φακελάκιδες. Και λέει ότι δωροδοκούνται συστηματικά. Μερικούς. Έχει. Αλλά δεν κατηγορεί συνέχεια τη χώρα σου έξω. Γιατί λέει για να εγχειριστείς, κατηγορούνται συστηματικά για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Λοιπόν, μην κάνουν τώρα ότι όλοι πονάνε τους πάντες. Μα έτσι όπως τους καταντήσατε τους γιατρούς, κυρία Βούλτευση, με μισθούς πείνασια. Με μισθούς πείνασια έχετε καταντήσει τους γιατρούς, κυρία Βούλτευση. Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Κανονικότατα. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Αυτό δεν δικαιολογεί το φακελάκι, δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά όμως, είναι σε κατάδια γιατροί σήμερα. Ακούστε όμως, όταν στο εξωτερικό ακούγεται ότι οι γιατροί μας είναι φακελάκιδες, πρόκειται για τρομερή κατηγορία. Επιλέξτε. Ότι είναι φακελάκιδες. Ότι παίρνουν φακελάκια για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Έτσι είπε. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το λόγο έχει ο ιατρικός σύλλογος. Εντάξει, μου επιτρέπετε. Γιατί βλέπω κάτι ΣΥΡΙΖΟΓιατρούς, κάτι ΣΥΡΙΖΟΠαπάδες. Αμέσως κύριε Σκουρλέτη, επιτρέπετε όμως. Έχει και ΣΥΡΙΖΟΠαπάδες και ΣΥΡΙΖΟΓιατρούς να τα ακούνε αυτά. Όλοι έχετε από όλους. Δόξα να έχει, όλοι έχετε από ιερείς μέχρι γιατρούς και από δικηγόρους μέχρι αγρότες. Αλλά τελευταία έχει γίνει πολύ. Όχι. Μια χαρά. Τώρα τελευταία έχει γίνει πολύ επανάσταση και παπαφλέσες και αντάρτες. Εδώ όμως μιλάμε για τα μήνυμα. Εδώ μιλάμε μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κυρία Βούλτευση. Σοβαρέψτε με λιγάκι. Εδώ μιλάμε για τα μήνυμα. Έχεις... Υπάρχει στον προϋπολογισμό της υγείας. Εδώ έχει, ας πούμε, αύριο τους γιατρούς. Λέει, παιδιά, έχετε να μας πληρώσετε τις εφημερίες. Συμφωνώ από τον με τους γιατρούς απολύτως. Συμφωνείτε με τους γιατρούς. Συμφωνείτε με τους αγρότες. Συμφωνείτε με τους μηχανοδηγούς. Όχι, με τους αγρότες δεν συμφωνώ. Δεν είπα ότι συμφωνώ απολύτως. Με το μετρό συμφωνείτε, με τα λεωφορεία συμφωνείτε. Αλλά όχι, δεν συμφωνώ ούτε με το μετρό ούτε με τα λεωφορεία. Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται. Δεν συμφωνώ ούτε με το μετρό ούτε με τα λεωφορεία. Με συμφωνώ μόνο για τους γιατρούς μας. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα έπρεπε αυτοί που φοράνε στολή και αυτοί που φοράνε μπλούζα. Κάτσε, περίμενε τώρα και με τους δασκάλους είναι άλλη ιστορία. Αυτές οι τρεις κατηγορίες θέλετε να το δεχτώ. Αυτές τρεις κατηγορίες είναι που φοράνε στολή στρατιωτική, που φοράνε μπλούζα ιατρική και που διδάσκουν τα παιδιά. Αυτές τρεις κατηγορίες το δέχομαι. Μη μου μιλάτε για άλλες κατηγορίες. Λοιπόν, ελάτε όμως τώρα, διότι και εσείς από την άλλη πλευρά, για να κάνουμε και την αντίστοιχη ερώτηση που λένε. Χρωστάμε τις Μιχαλούς που λένε ως κράτος και ήσασταν. Να μην πάρουν τα λεφτά, να σπάσουμε τα μνημόνια, να τα πετάξουμε. Τώρα δεν το λέτε ακριβώς έτσι, αλλά θέλω να πω, ήσασταν σε μια σύγκρουση με το να έρθουν τα λεφτά γιατί είναι δανεικά και μας βάζουν θηλιά στο λαιμό. Σκέψαμε ότι τα είχαμε πάρει κιόλας. Βάζουμε πολλά. Βάζουμε πολλά. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Οικονόμου πριν έθεσε το ερώτημα όπως πραγματικά είναι. Πώς πραγματικά και είναι. Που ήρθαν τα λεφτά που πήγανε. Και αποδεικνύεται έτσι κι αλλιώς ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δόσης πηγαίνει για τις τράπεζες, πηγαίνει για κάποιες ετεροχρονισμένες υποχρεώσεις, πολύ λίγες. Του κράτους, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να αναστρέψουν αυτή την κατάσταση. Εδώ πράγματι βρισκόμαστε μπροστά σε μια εικόνα κατάρρευσης. Κατάρρευση όχι μόνο της υγείας, των σχολείων, τα πάντα.
της διοίκησης, της δημόσιας, μια ολόκληρη κοινωνία συνθλίβεται και ένα κράτος καταραίει. Και είναι αποτέλεσμα των συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Εδώ σου λέει ο υπουργός, σου λέει πάμε καλύτερα κτλ. Προσέξτε το. Εκτελεί το προϋπολογισμό καλύτερα. Είναι αστείο τώρα να ακούμε χαριτωμένες φιλότιμες προσπάθειες και να πετάμε την μπάλα έξω. Όσο για τους γιατρούς, εγώ για πρώτη φορά είδα που κυκλοφορώ στα νοσοκομεία την ομοσπονδία τους να έχει βγάλει αφίσα ενάντια στα φακελάκια. Και ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχουν πλειοψηφίες που ακριβώς νοιάζονται για το επάγγελμά τους, αντιλαμβάνονται το ρόλο τους, το λειτουργήμά τους και δεν μπορεί. Η σημερινή μνημονιακή κυβέρνηση, η οποία λιδώρησε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες επί τρία χρόνια, η οποία λειτουργήσε στη βάση του κοινωνικού αυτοματισμού, η οποία στοχοποίησε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, να λέει τώρα αστιάκια. Είναι προκλητικό. Είναι προκλητικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρετε κάτι. Πριν από λίγες μέρες. Να μην τσαγιοποιούμε κιόλας όμως. Δόθηκαν. Αλλά δεν μπορούμε και να σκοπαντούμε μια ολόκληρη κατηγορία. Και τα λοιπά στο όνομα των μνημονιακών. Ναι, γίνεται. Πριν από λίγες μέρες. Αλλά δεν προλάβουμε. Ελάτε, όχι. Δόθηκε και ο απολογισμός και η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2012. Και μας είπανε, ύστερα από τρεις αναθεωρήσεις, ότι εδώ πέρα το πρωτογενές. Το πρωτογενές έλλειμμα μειώθηκε. Βλέπετε πώς μειώθηκε. Βλέπετε με στάση πληρωμών. Ξεζουμίζοντας την κοινωνία, με πετσόκομα των δημόσιων επενδύσεων. Με μια επιστροφή του ΦΠΑ. Αυτό όμως, κύριε Σκουρνέ, ήταν και μια ερώτηση προς εσάς. Εσείς που λέτε, πάρτε και οι οδηγοί, πάρτε και οι αγρότες. Πάρτε και μια ερώτηση με μειωμένο, οποία... με σκισμένο τον κόσμο είναι στο 1,5. Σκέψου αυτό να μην λοιπόν είναι μια ερώτηση από την οποία προκύπτει ένα βίαστο συμπέρασμα. Ότι αυτός το σπιράλ θανάτου της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας πρέπει να σταματήσει. Ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική. Ότι είναι τεχνητή η εφορία, ότι έχει σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία. Και βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να έχει πάρει ένα τζίνι και να τρέχει στον αραβικό κόσμο και στο Κατάρ. Αποδεικνύεται φιάσκο. Τι είπαν οι Καταριανοί, ότι κοιτάξτε να δείτε, όχι διαγωνισμούς, είμαστε το δίνεται με τους όρους όπου θέλουμε εμείς. Ο καθένας έχει την πολιτική του, τι σημασία έχει αυτό. Τι να κάνουμε. Προφανώς. Αυτές λοιπόν τις επενδύσεις θέλουμε. Αυτές δηλαδή που οδηγούν στο ξεπούλημα. Εσείς κύριε Σκουρλέτη, με συγχωρείτε, εσείς θα πάτε. Εσείς πού θα πάτε για επενδύσεις στον Δημοτικό? Το αίτημα λοιπόν. Πού θα πάτε, κύριε Σκουρλέτη? Γιατί είπατε θα συμμαχίσετε και με τη λαϊκή δεξιά. Η συνειδητοποίηση. Που την καταγγέλλετε. Τα βάζετε όλα μαζί. Όχι, δεν τα βάζω μαζί πάνε. Άρα αν έχω χρόνο μπορώ να απαντήσω και γι' αυτό. Η συνειδητοποίηση. Το θέμα τη λύση θα δώσετε. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένα βήμα πέρα από την κατάργηση του μνημονίου. Αυτό που είπαμε δηλαδή και στο Δέλτα Νητάφ και το λέμε και εδώ. Και είναι η δέσμευσή μας. Η απόλυτη δέσμευσή μας. Δεν είπατε, κύριε Σκουρλέτη μου. Δεν είπατε αυτό. Είπατε ότι έχει πεθάνει το μνημόνιο. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε να γνωρίζω καλύτερα. Όχι, είπαμε ότι έχει πεθάνει το μνημόνιο και το μνημόνιο πρέπει να θαυτεί. Ναι, αυτό ακριβώς. Για να χρησιμοποιεί και η κυρία Βούλτεμση, βλέπω μια αγάπη προς εσά. Ξέρω να σας πω κάτι, κύριε Σκουρλέτη, το μνημόνιο είναι συγκεκριμένα μέτρα. Τα μέτρα αυτά δεν έχουν πεθάνει εδώ. Και πρέπει να καταργηθεί. Ναι, η Δανειακή θυσία. Σύμβαση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τα λεφτά πρώτα θα βρούμε, κύριε Σκουρλέτη μου. Εντάξει, εγώ σας λέω, το θαύμα όλοι μαζί. Προς το παρόν τα λεφτά φεύγουν. Τα λεφτά αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στις τράπεζες. Εμείς λέμε λοιπόν και έχουμε κάνει απόλυτα σαφές και το λέμε όχι τώρα, από το Μάιο, από τον Ιούνιο, όλο αυτό το διάστημα στο πρόγραμμά μας, ότι είναι άλλο το θέμα της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, της επαναδιαπραγμάτευσης της Δανειακής Σύμβασης. Πρέπει να το δούμε αποσχετισμένο από το μνημόνιο. Τι να κάνουμε. Εμείς να το δούμε όπως θέλουμε, οι άλλοι το βλέπουν έτσι. Μαζί δεν το δάνειο χωρίς όρους. Μα τώρα να σας θυμίσω να κάνουμε πάλι όλη την κουβέντα. Τα 23 δισεκατομμύρια που δίνω στον Παπακοσταντίνου και αυτός μαζί με τον Παπανδρέο και τον Στρόσκαν είχαν δρομολογήσει το να έρθουν. Τώρα όμως τελείωσε αυτό, έγινε. Αυτά που έλεγε ο Σαμαράς για το λάθος φάρμακο και τώρα υπερασπίζεται το φάρμακο που αποδεδειγμένο οδηγεί στο θάνατο. Είχαμε πάει στο μνημόνιο πια. Αυτά ποιο μπορεί να τα δικαιολογήσει πια αυτά τα πράγματα. Έχει πάρει 6 δόσεις. Πώς θα τις δώσεις? Αυτό το πρόγραμμα που το υπερασπιζόντουσαν κυβέρνηση Δέλτα Νητάφ και Μέρκελ, τώρα ο καθένας το αμφισβητεί. Και έχει μείνει θλιβερός υποστηριχτής μόνο ο κύριος Σαμαράς. Μάλιστα. Και μια κοινωνία η οποία εξοντώνεται. Μισό λεπτό, κύριε Γιώκα. Δεν πάει άλλο πια. Η υπόλοιπη αριστερά μετά το διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε για να μας πει και το ΚΚΕ για τον κύριο Γιώκα την άποψή του επί του θέματος. Διότι εδώ φτάνει πια στο σημείο το κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα που συζητάμε, από τους αγρότες μέχρι το νοσοκομείο που λέγαμε πριν και ο Γιώκα, να έχει μια κατάληξη στο κεντρικό. Η κατάσταση της οικονομίας είναι αυτή, η πορεία είναι προς τα εκεί, όχι η πορεία πρέπει να είναι προς την άλλη. Η οποιαδήποτε πορεία μας θέλει και πρόταση, ποιος την κάνει αυτή την πορεία. Κύριε Λιριτζέ, αυτό που εμείς έχουμε να πούμε είναι ότι τα 3.400.000 άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
με βάση τα στοιχεία του 2011, ούτε του 2012, ούτε το 2013 που έρχεται. Τα 1,5 εκατομμύρια άνεργοι δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα ούτε από την εκταμείευση της δόσης, ούτε από αυτό το κλίμα αισιοδοξίας περί ανάπτυξης και ανάκαμψης. Είναι κανένα κόμμα όμως, κύριε Γκιόκο, που μπορεί να πει στο 1,5 εκατομμύριο ανέργων, παιδιά, ψηφίστε εμένα και εγώ αύριο θα σας βρω δουλειά. Θα φτιάξω περιβάλλον, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να το πει κανείς αυτό. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση περί ανάκαμψης, περί επενδύσεων που κάνει και η κυβέρνηση, κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Κακό πράγμα είναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Μπορεί να περιμένει τίποτα σήμερα ο εργαζόμενος, ο άνεργος από αυτή που ονομάζουμε καπιταλιστική ανάπτυξη? Εμείς λέμε δεν μπορεί να περιμένει τίποτα. Αυτή η ανάκαμψη, ειδικά αυτή η ανάκαμψη στις σημερινές συνθήκες, ούτε θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει, ούτε θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει και θα γίνει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και εξαθλίωσης. Μία οικογένεια που σήμερα έχει έναν εργαζόμενο με 800 ευρώ και έναν άνεργο, στην καλύτερη περίπτωση να έχει δύο εργαζόμενους με 400 ευρώ. Με μοίρασμα της φτώχειας και μοίρασμα της ανεργίας. Άρα λοιπόν. Άρα το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Τι κάνουμε? Δεν μπορεί ο λαός να στρατευτεί πίσω από κανένα μείγμα διαχείρισης που σήμερα του προτείνεται. Είτε το μείγμα διαχείρισης τύπου Μέρκελ της κυβέρνησης, είτε το μείγμα διαχείρισης τύπου Ομπάμα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και τα δύο οδηγούν από άλλο δρόμο στο ίδιο αποτέλεσμα. Εμείς αυτό που λέμε σήμερα είναι ότι χρειάζεται μια συγκρότηση, μια ανασύνταξη του κινήματος των αγώνων που γίνονται, αλλά αυτοί πρέπει να συνδεθούν με το δάσος. Και το δάσος είναι η οικονομία του κεφαλαίου που είναι σε συνθήκες κρίσης. Πάρω πολιτικά χαρακτηριστικά και κινητοποίηση, αυτό λέτε. Βεβαίως, βεβαίως. Σήμερα πρέπει οι αγώνες να δούνε όχι μόνο το δέντρο, να δούνε και το δάσος. Είναι η οικονομία του κεφαλαίου που είναι σε συνθήκες κρίσης και για να βγει από την κρίση πρέπει να συντρίψει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Δεν έχετε κουραστεί, κύριε Γκιόκα μου, τόσα χρόνια. Βέβαια, είστε νέος. Δεν υπάρχει. Στο χώρο. Δεν υπάρχει ανάγκη. Κουραστήκατε ακόμα, αλλά επειδή τα λέτε πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Οικονόμου. Έχει κουραστεί και ο κόσμος να τα ακούει πια. Και να μην εφαρμόζονται και να μην γίνονται και να μην σας ακολουθεί κυρίως ο κόσμος. Μήπως πρέπει να το ξαναδείτε το θέμα. Για να απαντήσετε λίγο στα πραγματικά προβλήματα, με πρόταση πραγματική που να δίνει λύση. Κύριε Οικονόμου. Όχι να φύγει ο καπιταλισμός, να καταργηθεί ο ιμπεριαλισμός και ούτω καθεξής που λέτε κάθε φορά. Αυτή είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Τι θα κάνουμε σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχετε λύσει σήμερα για τα φορολόγηση των ακινήτων? Τι μας λέτε? Συζητάμε στη Βουλή. Τι κάνουμε? Κύριε Οικονόμου, εμείς έχουμε προτάσεις για το σήμερα. Η πρόταση δεν του είναι το σήμερα αυτό που λέτε. Η πρόταση του Κουκουέ είναι για το σήμερα. Προλάβει, κύριε, είναι για το σήμερα. Το να κοινωνικοποιηθεί ο πλούτος που παράγεται σε αυτή τη χώρα, το να καταργηθούν τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, είναι για το σήμερα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική λύση. Δεν μπορούν να βρουν δουλειά τα εκατομμύρια των ανέργων αν δεν αλλάξει ο σχεδιασμός της οικονομίας, αν δεν φύγει από τη μέση του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτό είναι για το σήμερα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στην κυρία Ρεπούση λοιπόν τώρα, διότι δεν βλέπουμε μια κριτική που ασκείται προς τη δημοκρατική αριστερά, κύριε Ρεπούση, είναι ότι εκφράζει διαφωνίες σε διάφορα επιμέρους, καμιά φορά και σε κεντρικά ζητήματα, όπως τα εργασιακά, αλλά επί της ουσίας τίποτα. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, είναι σαν να στηρίζεται μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να το θέσω ομά. Ενώ μετέχετε, στην πραγματικότητα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και εσείς απλώς διαφοροποιήσετε χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα. Μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα ή θα πάμε σε μια διαδρομή με βάση το σχεδιασμό? Η στήριξη της κυβέρνησης από τη μεριά της Δημοκρατικής Αριστεράς, κύριε Λυριτζή, έχει αλλάξει αρκετά πράγματα. Όχι όσα θα θέλαμε. Θα θέλαμε πολύ περισσότερα. Δεν έχει αλλάξει τα βασικά όμως, κύριε Ρεπούση. Σε μια σειρά. Εκεί που διαφωνούσατε για παράδειγμα στα εργασιακά κτλ. Δεν άλλαξε τίποτα. Αποφάσεις που έχουν πάρθει. Έχουμε συμβάλει, πιστεύω, στη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό το γνωρίζουν οι πολίτες. Να πω για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου, να πω για όλες τις μάχες που έχουμε δώσει στα θεσμικά ζητήματα. Η συμμετοχή της Δημοκρατικής Αριστεράς σε αυτή την κυβέρνηση αλλάζει όσο γίνεται τα πράγματα προς το καλύτερο. Η κατάσταση που περνάμε είναι έκριθμη και η κρίση είναι βαθιά και χρειάζεται όλοι να βάλουμε πλάτες. Και το να κινδυνολογούμε πάνω στην κατάσταση αυτή που περνάει η χώρα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο πολιτικό ατόπιμα. Και έρχεται από παλιά και χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα αυτό που είχαμε και μας έφερε ως εδώ. Παρακολούθησα τη συζήτησή σας για τα νοσοκομεία. Να. Είναι δυνατόν να κάνουμε πολιτική πάνω στο γεγονός ότι τα νοσοκομεία ή ένα νοσοκομείο μπορεί να μην έχει πετρέλαιο? Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει να μην διαφεύγει της προσοχής μας. Δεν έχετε καλές πληροφορίες, ότι στην νομίζω. Ελλάδα έχουμε καλή δημόσια υγεία.
Έχουμε καλή και οι πολίτες το ξέρουν, ότι δεν έχουμε προβλήματα. Προβλήματα υπάρχουν παντού. Ναι. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη σήμερα είναι καταρχήν να υπάρχει ένα νοσοκομείο που να μπορεί να πάει. Ναι. Μετά να υπάρχει ο γιατρός, ο οποίος θα μπορεί να τον δεχθεί, το φάρμακο που πρέπει να πάρει να μπορεί να το έχει. Και τα ίδια τα νοσοκομεία δεν είναι όπως παλιότερα. Πρέπει να προγραμματίσουν διαφορετικά τις ανάγκες τους. Να εξορθολογήσουν τις δαπάνες τους. Δηλαδή, αν δεν τα κάνουμε αυτά, το να στεκόμαστε πάνω στο πρόβλημα και να λέμε εκεί δεν υπάρχει πετρέλαιο, εκεί δεν υπάρχει το τάδε. Και ναι, αυτό σαν να χαιρόμαστε. Όχι, 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 σαν να χαιρόμαστε για αυτό. Νομίζω λέτε για ότι είναι μια πολιτική, αλλά είναι μια πολιτική ανεύθυνη. Εγώ θα ήθελα να το πω. Αυτό. Καταλαβαίνω γιατί λέτε έτσι, για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Όχι, όμως, δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω γενικά για τις πολιτικές δυνάμεις εκείνες που δομούν την πολιτική τους και ασκούν την πολιτική τους πάνω στην καταστροφολογία. Όχι, εντάξει. Ότι όλα... Κακό πράγμα είναι η καταστροφολογία, όμως λέει και ένας κόσμος. Μισό λεπτό. Κυρία Ρεπούση, θα σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Όμως. Λέει όμως και ένας κόσμος ότι αν δεν δουλεύει ένα μοντέλο, κάτι κακό έχει το μοντέλο. Δεν είναι ούτε θέμα καταστροφολογίας ούτε τίποτα. Το αν δηλαδή ένα μοντέλο οργάνωσης, συνένωσης των μονάδων υγείας, νέου τρόπου λειτουργίας κτλ., βρίσκουμε ότι έχει προβλήματα. Κάτι τρέχει και ωραία, πρέπει να τα αλλάξουμε. Να το δεν βρούμε, είναι η λύση να το ας κόψουμε τα λεφτά, παιδιά, γιατί κοστίζει πολύ. Ένα πρέπει λεπτό. Να τα αλλάξουμε. Κύριε Λυριτζή, ναι, να το αλλάξουμε. Ναι. Συμφωνώ απολύτως. Να το βρούμε και να το αλλάξουμε. Αυτό, αλλά πρέπει είναι σε αυτή τη διαδικασία να βγάλουμε εκτός την κομματική και την πολιτική εκμετάλλευση. Γιατί αλλιώς δεν θα το βρούμε. Δεν θα το βρούμε διαφορετικά. Ναι, πώς θα το βρούμε. Μα, ή εκτός αν πούμε ότι υπάρχει ένα άλλο σύστημα ολόκληρο που εμείς το γνωρίζουμε, το έχουμε στο τσεπάκι μας και όταν θα έρθουμε στην εξουσία θα το εφαρμόσουμε. Ο καθένας έχει τις δικές προτάσεις, φαντάζομαι. Λοιπόν, ναι, και ξαναγυρίζω στη Δημοκρατική Αριστερά, ναι, μια και το θέσατε. Εμείς... Το έθεσα πονηρά, να σας το πω, γιατί ακούω, ναι, το τελευταίο διάστημα, ναι, και από το γραμματέα του κόμματός σας και άλλα στελέχη να αφήνουν ορθάνοιχτη την πόρτα για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ακούσει τέτοιες δηλώσεις. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε και να είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Συνταγματικού Τόξου. Και στο βαθμό που πρόγραμμα, λέτε. Ναι, στο βαθμό που συμφωνούμε σε κάτι, διαφωνούμε. Δεν θέλουμε δηλαδή εκ των προτέρων να έχουμε διαχωριστικές γραμμές. Σήμερα συμμετέχουμε εφ' όλης της ύλης. Στηρίζουμε μια κυβέρνηση που τη θέλουμε, κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, και προσπαθούμε όσο γίνεται στο πλαίσιο αυτής της κυβέρνησης και με δεδομένη την κατάσταση και τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτή την κυβέρνηση. Κυρία να Ρεπούση, κρατάμε το τιμόνι. Επειδή πρέπει λίγο να γινόμαστε συγκεκριμένοι, υπάρχει ένα κόσμο έξω που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, όπως ξέρετε. Δεν σας λέω, άκουσα, κύριε Οικονόμου. Για να είμαστε συγκεκριμένοι. Διότι εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα κόσμο που δεν τα βγάζει πέρα. Δεν μπορεί να πληρώσει, ναι, τους φόρους του. Δεν μπορεί να πληρώσει τα χαράσια του. Δεν μπορεί γενικά να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του. Και έρχεστε τώρα εσείς να επιβάλλετε και νέους φόρους στα ακίνητα. Σε μια χώρα που το 80% έχει ιδιοκατοίκηση. Και μάλιστα φόρους δυσβάστακτους από 30 σενάρια. Σε αυτό το θέμα τι θα κάνετε, τι θα προτείνετε. Αν θα δεχτεί η Δημοκρατική Αριστερά, για παράδειγμα, να μην υπάρχει. Ή τι πρόταση θα έχει, τι πρόταση θα έχει η ίδια. Να σας πω, τι κάνει η Δημοκρατική Αριστερά. Καταρχήν, πριν πει. Εντάξει, ο εύκολος δρόμος ποιος είναι. Να πούμε όχι σε όλα. Δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσουν πραγματικά αυτοί οι φόροι. Εμείς τι κάνουμε. Προσπαθούμε να δούμε. Υπάρχουν αλλού χρήματα που μπορούμε να πάρουμε. Αυτό που λέμε, ας πούμε, τα αντίβαρα, τα ισοδύναμα κλπ. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Αυτή είναι μια προσπάθεια που κάνουμε συστηματικά. Υπάρχει φοροδιαφυγή, κυρία Ρεπούση. Μπορείτε από τη φοροδιαφυγή. Για τα ζητήματα της φοροδιαφυγής, για τα ζητήματα της εξυγείωσης του πολιτικού συστήματος, κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και μέσα στη Βουλή και γενικότερα προς την ελληνική κοινωνία, για να βρούμε. Γιατί η φοροδιαφυγή σχετίζεται με πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Και άρα να γίνουν και αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται ώστε να πιαστεί η φοροδιαφυγή. Το μαύρο χρήμα. Όλα αυτά έχουν έρθει και μέσα από προτάσεις και ενέργειες της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και σε ό,τι αφορά τη λίστα, τις άλλες λίστες, το πόθενές και στον πολιτικών. Έχουμε κάνει, για παράδειγμα, ως Δημοκρατική Αριστερά την πρόταση να ελεγχθούν όλα τα πολιτικά πρόσωπα και όλα τα πρόσωπα, τα δημόσια πρόσωπα που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα από το 1974 και μετά. Λέει, γίνεται αυτό. Λοιπόν, αυτά όλα έρχονται και μέσα από τη συμμετοχή και την επιμονή της Δημοκρατικής Αριστεράς, έτσι ώστε αυτή η χώρα να οικοδομήσει ένα, μάλιστα, σύγχρονο κράτος, ευρωπαϊκό κράτος. Ελάτε να πούν και οι άλλοι μια κουβέντα για να προχωρήσουμε. Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Ρεπούση. Να ακούσουμε, ναι, και την κυρία Βούλτευση και για το ίδιο θέμα, για τα κίνητα που λέγαμε πριν. Γιατί ακούω συνάδελφους σας να φωνάζουν, να λένε ότι είναι παλαιοκομμουνιστικές αντιλήψεις αυτές. Άκουσα τον κύριο Σπυλιωτόπουλο να το λέει χθες αυτό.
για τις σκέψεις που κάνετε για τα ακίνητα. Αλλά θα φανεί στην πράξη. Αυτό θα το δούμε. Θέλω να το δω κι αυτό. Δεν θυμάμαι κανένα σοσιαλιστικό κράτος που να έχει φορολογία στο ακίνητο. Που έδινε φτηνή. Γιατί δεν είχαν ακίνητο. Φτηνή κατηγορία. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η διαφθορά και η φοροδιαφυγή είναι εγκλήματα καθοσιώσεως και αυτό περιμένω και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζω καθημερινά. Από τη θέση μου αυτή δεν υπάρχει ζήτημα. Βέβαια, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Βέβαια. Το άλλο το αποτέλεσμα το βλέπει άλλος. Πήγε σήμερα, ας πούμε, ο συνταξιούχος στο ATM, άνοιξε, κοίταξε μέσα. Μείον. Αντί 7,90, 7,40. Καλημέρα σας. Να είναι καλά τα παιδιά, είπε και έφυγε. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Πόσα? Αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό. Τα αποτελέσματα αυτό πρέπει να μας το πούνε. Ναι. Γιατί γίνονται με κάποιο τρόπο που δεν μας λένε τα αποτελέσματα και τι εισέπραξαν. Πρέπει να μας το πούνε. Συμβάλλατε πρώτα το ποσό και μετά ψάχνετε να βρείτε από πού θα το πάρετε. Πιέζω και εγώ προς αυτό γιατί έτσι κι αλλιώς. 3,8 δις θα πάρετε φέτος για τα ακίνητα. Από πού, κυρία Βούλτευση? Από ποιον κόσμο, με τι φοροδοτική ικανότητα, κόσμο έχετε γνώση? Όχι, κατά τη γνώμη μου, όσοι δεν μπορούν δεν θα δώσουν αυτά τα χρήματα. Μα δεν θα τα δώσουν. Δεν θα τα δώσουν. Είναι απλό. Και μετά θα έρθετε πάλι και θα πείτε νέα μέτρα. Το λέω και εγώ. Κοιτάξτε. Γιατί το είπε ο κύριο Τουρνάρα. Και πρέπει να ακούμε προσεκτικά, λέει, αν εφαρμοστεί σωστά το πρόγραμμα. Και αν εφαρμόσουμε όλα όσα έχουμε ψηφίσει, τότε δεν θα πάρουμε νέα μέτρα. Κάτι. Αν έχουμε τουρισμό στη χώρα, γιατί κάθε ένα εκατομμύριο τουρίστες είναι δύο. Δουλεύουμε, αλλά να σταματήσουν και όλα αυτά τα ταράκουλα, πρέπει να βρει το μετρό για να πάει στο αεροδρόμιο. Το μετρό έφταιγε για τον τουρίστα τώρα. Και οι βόμβες και τα καλά στις κοφτώλα. Τι να σου λέει, ο Τσίπρας πήγε και έφερα τον Τόμψεν. Όλα. Αυτό προσώπος. Τι άλλο να κάνει. Πήρα το χέρι ως τουρίστα, εδώ δεν τον βλέπει. Λοιπόν. Ελάτε, κύριε Σκουλέα, για να κλείσουμε, κύριε. Το πρόβλημα παραμένει πραγματικό. Λεφτά δεν υπάρχουν και επομένως δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Είναι η δική σας πρόταση για τα κινητά όμως, κύριε Σκουλέα. Εάν αυτές οι διαρροές που υπήρχαν χθες στις εφημερίδες γίνουν πράξη, ουσιαστικά πρόκειται για μια προαναγγελθήσα δίμευση των ακινήτων. Εδώ πέρα, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε αντικειμενικές τιμές οι οποίες παραμένουν ίδιες εδώ και μία τριετία και έχουμε μία κατάρρευση των αξιών. Ταυτόχρονα μία μείωση των εισοδημάτων. Έχει δίκιο, κύριε Βουλή. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Προσέξτε να δείτε. Έχει δίκιο, κύριε Σκουλέτη. Μα το ξέρω, τι το λέτε αυτό. Προσέξτε να δείτε. Μετά, που δεν ζούμε εδώ. Η ελληνική κοινωνία είχε ένα χαρακτηριστικό. Η ελληνική κοινωνία είχε ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να το διατηρήσει. Όχι να το αλλάξει. Είχε αυξημένη ιδιοκατοίκηση. Αυτό ήταν ένα στοιχείο ευμάρεια. Αυτό πρέπει να το διατηρήσεις. Δεν λέω πως δεν πρέπει να φορολογηθεί η ακίνητη περιουσία. Πρέπει. Αλλά η φορολογία που θα προκύψει αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να είναι υποκατάστατο όλων αυτών των επαχθών φόρων του χαρατσιού και άρα αυτό να μεταφραστούν σε ένα ενίο φόρο που θα αποδίδει τα ίδια. Διότι αυτό οδηγεί ουσιαστικά στην πλήρη δίσκηση. Ισχύει. Αν μου επιτρέπετε, αλλά σε μια κουβέντα από αυτού. Ελάτε, κύριε Ρεβούση. Γι' αυτό το φόρο η προσπάθεια είναι όλοι αυτοί οι επιμέρους φόροι που έχουν μπει πάνω στα κίνητα και που στην ουσία στην πραγματικότητα επιβαρύνουν πάρα πολύ την ιδιοκτησία. Γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί ένας φόρος, ο οποίος όχι μόνο δεν θα είναι να αντικαθιστά, αλλά να ελαφρύνει τους ιδιοκτήτες με το κίνητο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και επίσης, ένα λεπτό. Από όσο γνωρίζω, η προσπάθεια είναι να εξαιρεθούν αυτού του φόρου οι μικροϊδιοκτήτες. Να μην υπάρχει όλο αυτό το χαράτσι. Αυτό το λέτε εσείς, δεν το λέει πάντως η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η προσπάθεια μας. Να τους κάνει τώρα φτωχούς, αυτό μας λέτε. Δεν σας άκουσα. Για κατοικία μιλάμε. Κύριε Οικονομού, ελάτε κύριε Γιώγα, κλείνουμε με εσάς, παρακαλώ. Επειδή με ρωτήσατε πριν αν έχουμε κουραστεί σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να λέμε αυτά που λέμε. Όχι. Αυτό που έχει κουραστεί ο κόσμος, αυτό που έχει κουραστεί ο κόσμος να ακούει είναι ότι θα ανακουφιστεί η θέση του, τα προβλήματά του, μέσα από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Χρόνια η ίδια καραμέλα. Από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και ξέρετε τελικά ποιος την πληρώνει? Την πληρώνει ο ίδιος που είναι φοροδιαφεύγων από ανέχεια και από αδυναμία. Όχι από ιδεολογία ή από απειθαρχία, αλλά από ανέχεια και από αδυναμία. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, οι μεγαλοφοροφυγάδες, με αυτόν που δεν μπορεί να εκπληρώσει τις φορολογικές του υπογραφές. Κύριε Γιώργο, βεβαίως. Είναι άλλο αυτός. Έκλεβαν τους φόρους και φτιάχναν σπίτια κάποιοι, μην το ξεχνάτε. Η φοροδιαφυγή του κεφαλαίου είναι νόμιμη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μέσα από τις προκλητικές φοροαπαλλαγές. Γιατί συζητάγαμε πριν για το νοσοκομείο στην Ιερά Πέτρα. Συζητάγαμε πριν. Αυτό πρέπει να είναι το αίτημα. Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται αυτό με το επενδυτικό. Στο σοσιαλισμό θα γίνει αυτό. Με το φιλικό επενδυτικό. Κύριε Σκουρλέτη, με το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον που λέτε εσείς και εσείς θα δώσετε φοροαπαλλαγές. Αυτό είναι το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Και εσείς θα δώσετε φοροαπαλλαγές. Εσείς μιλάτε για το πρόβλημα. Είσαστε υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου, ναι ή όχι? Βεβαίως. Υπέρ μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση. Εμείς λέμε 45% φορολογία στα κέρδη.
Κύριε, κλείσαμε. Με το περιθωρικό φιλικό. Καλημέρα σε όλους, κύριε Γιώκα, παρακαλώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κλείσαμε. Κύριε και κυρίες, καλημερίζουμε. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Μικρό διάλειμμα, ή μάλλον όχι. Καλημερίζουμε και εσάς τους υπόλοιπους και αύριο πάλι. Γεια χαρά.